Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Υποδεχτείτε τους! Ο Κωστής Ραπτόπουλος, και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας! Το λουκούμι του κουλ δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έχω πατάτες, λεπίδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λιάχανια, κονομίδια, σπαγκάκια. Σιγά, σιγά, σιγά. Χαλάνος. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνο. Τι είναι αυτό πράγμα με τον καιρό πάλι, ρε Σιλάδα. Τρελαδά, βγούμε έξω να ψάχνουμε για στολίδι για τα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Τι καιρό είναι αυτό. Τέλειο. Θα κράξω λίγο τώρα και εγώ θέλω να λίγο να γίνω χρυσού ζελμέ κι εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τέλειο καιρό. Ποιο τέλειο καιρό, Κωνσταντίνο. Έξω πρέπει να έχουμε ήλιο, ντάλα να πάμε να τρέξουμε, να γυμναστούμε. Τώρα με αυτή τη βροχή, με τον αέρα. Τι τέλειο καιρό. Που πεθαίνουν από έμφραγμα. Καλοκαίρι πεθαίνουν. Καλοκαίρι. Α, γι' αυτό δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι. Ένα-ένα μου τα ξεφορνίζεις, έτσι. Προβάει το ψοφίμι τους μετά στην κάσα μας. Αυτός πρωί-πρωί αντί να κάθεται να χαζεύει το λιοβασίλειο εκεί να χαλαρώνει να πίνει το καφεδάκι. Να γεια σου. Να αφήσει το παιδάκι, γι' αυτά μου σκέφτεσαι τώρα. Καλοκαίρι για τον Τεμπελχαδά. Ναι. Γι' αυτό που βρωμάνε τα πόδια του. Ναι, το βρωμοποδαρά. Με το βρωμοποδαρά, τον ναι. Έλληνα. Με την τρίχα στο πόδι και με τον ήχη να. Με το βρωμιάρι τον Έλληνα. Σε σουβλίσω εγώ. Σε ρίξα μια σουβλιά με τον. Μια χαρά είναι ο καιρό. 13 βαθμοί παραγωγικότατο. Γιατί με 19-20 δεν παράγει. Βρωμά. Βρωμά. Κάνει μπανάκι πρωί βράδυ, ρε φίλε. Τρει φορέ τη μέρα κάνουμε μπάνιο. Δηλαδή, άγιο με παπάκια να γίνουμε. Άσερε. Γιατί ρε εσύ, Κωνσταντίνε τώρα. Εγώ τώρα έτσι μου ήρθε πω ήρθε τον καιρό μου ντό να βρέκ να βυσάει. Να κάνω μια βόλτα τη μισή να ψωνίσω κανένα χρυσογεννιάτικο δέντρο. Μια χαρά είναι ο καιρό. Τι για ένα ποδοσφαιριστή που παίζει μπάλα. Α, για ποδοσφαιριστή. Τελικούς και τέτοια. Ναι. Παμάγιο, μήνα, μια χαρά είναι ο καιρός. Τώρα που είμαι τελικό, ναι. Θα πάμε βέβαια, θα το εξαντλήσουμε το θέμα. Θα το τελικό. Θα πάμε μαζί. Τι θα πάμε. 500 άτομα. Θα πάμε. 500 λένε τώρα, γιατί ζητάνε να γίνουν 500. 350 θέλω, Βασιλιάδες. Καλά κάνει. 350, 350 και 350. Καλά του κάνει. Αλλά έχουν χορηγούς οι ομάδες. Έχουν συγγενείς, έχουν ξαδέρφια. Καλά του κάνει. Τι καλά του κάνει. Καλά σα κάνει. Ο Βασιλιάδες. Εμά του κακού. Εσύ βγήκε πάλι απ' έξω, πώ θα καταλάβει. Εγώ πήγα σε κανένα γήπεδο να πλακωθώ στο ξύλο. Όχι, εσύ ψυχούλα, ρε. Εσύ δεν χρειάζεται να πας σε γήπεδο για να πλακωθείς. Α, στον δρόμο κατέβεις, κάτι μπορεί να πλακωθείς. Στον δρόμο θα μαλώσω εγώ με κάποιον άλλον.
στο γήπεδο πάω 50 να βαρέσω άλλο 30. Καλά, σε έχει απέναντι κανένα ντέμε, σου κάνει. Ου, Κωστή, τι είναι αυτά που έλεγε στο Λούμπεν. Ε? Ναι. Δεν θα ανάψει λίγο το αίμα, δεν θα. Εγώ με τον ντέμι θα τη βρω την άκρη. Θα τη βρει την άκρη. Ναι. Με μαχαίρια και πυρούνια και κράνη και ρόπαλα. Πάντως, επειδή ο κόσμος δεν θα κατέβει κάτω, έτσι, με είναι τελεσίδικη απόφαση. Καλύτερα. Να μην έχουμε κανένα μείον 2 του χρόνου, λες. Ε? Φάμε κανένα και πάλι βγούμε από κάτω. Πάμε καμιά καμπάνα όπως πέφτει. Ξέρεις τι φοβάται. Τι φοβάται. Μην χάσει ψήφους. Όχι. Αυτό είναι ο απότερος στόχος είναι αυτός. Τι γιατί. Γιατί. Τι γιατί, άμα πάθει κανένας νομικός, ναι αυτό, τα ξέρουμε αυτά, δεν τα ξέρουμε. Μην πάθει κανένας τίποτα. Το ψάξες. Πώς δεν το ψάξες. Το ψάξα εγώ. Τι. Μια κολλητή της Νοτοπούλου. Ναι. Αυτό που το βρήκες. Στο Μούχαλη. Ναι. Τώρα πόρτο, ναι, για πες. Μια κολλητή της Νοτοπούλου, τα έχει με ένα φίλο μου. Και πήγε να ψωνίσει στο Μούχαλη. Περίμενε. Κρεατάκι. Σηκωτάκια, ναι. Και λέει. Παοξής ο φίλος μου. Παοξής. Κομμουνιστής. Εντάξει, όχι. Παοξής και κομμουνιστής. Παοξής, γιατί τι είστε εσείς. Εντάξει, οκ, okay, λέω ρε παιδί μου, συνδυασμός. Πασόκ. Είναι πασόκ συνήθως. Γι' αυτό λέω, κομμουνιστής, ναι. Με τη δεξιά τη σχέση είχατε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κομμουνιστής, εντάξει, πασόκ. Παοξής και, okay. Και κομμουνιστής. Λογικό είναι. Τέλο πάντων. Το προσπερνάμε. Διεθνιστής. Διεθνιστής. Και τι είπε, για πες τώρα αυτό το κόμμα. Δεν ελέγχουμε, λέει, την αστυνομία. Καλά τζάμπα τόσο καιρό που πάμε πρόλογο και φούμε. Περίμενε ρε. Ναι. Δεν ελέγχουμε λέει την αστυνομία. Δεν την ελέγχουμε. Γιατί λέει απά να ψηφίσουν οι αστυνομικοί, το 80% θα ψηφίσουν λέει Χρυσή Αυγή. Πριν δύο χρόνια λέει, λέει τη Νοτοπούλη κολλητή στο φίλο μου. Ναι. Αυτό είναι διάλογος προχθεσινός. Προχθεσινός. Άκου τώρα. Φρέσκος. Φρέσκος. Ναι. Πριν δύο χρόνια λέει, στο Βόλο, μας τη στήσανε λέει οι Σιριζέοι. Τι θα πει μας τη στήσανε. Το ότι δεν είχαμε νεκρό στο Βόλο, τα κάτσατε, δεν θα τα πει κανένα, τα πω εγώ. Το ότι δεν είχαμε νεκρό στο Βόλο ήταν σύμπτωση, τύχη. Δεν πήρε εντολή κάποιος να πάει ένας αστυνομικός στην γέφυρα, πέντε αστυνομικοί, μην έχουμε αυτή τη συμπλοκή. Και μεταφέρθηκε όλο το ξυλίκι και στο υπόλοιπο γήπεδο και δεν είχαμε νεκρό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι εμείς δεν ελέγχουμε απόλυτα την αστυνομία. Κρίση αξιωματικό δεν έχει. Λένε οι κομμουνισταρέοι. Οι κομμουνισταρέοι τα λένε όμως. Εγώ δεν έχω καμιά αυτή. Α, λέει μία πλευρά. Δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Εγώ σε ακούω τώρα με προσοχή να δω λέω που θα το πάει. Αλλά λένε αυτά τα λένε οι κομμουνισταρέοι. Άκουρε τι λένε κάτω στην Αθήνα. Ξέρεις τι πολλά λένε οι κομμουνισταρέοι. Ξέρεις τι ωραίο είναι ο λόγος. Δεν ξέρω τι λένε οι κομμουνισταρέοι. Σε πουλήσουν, φίλε, παπάκι για μπουκάτι. Τόσα χρόνια κομμουνισταρέου θέλατε. Λοιπόν. Ποιοι τα θέλανε αυτά. Ο λαός. Ο λαός κομμουνισταρέου. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. 1-1-4 το τελευταίο γράμμα του συντάγματος. Αλλά. Κάτω η χούντα του. Αλλά. Λοιπόν. Ναι. Θα μάθετε να ζείτε μες στην κοινωνία με αυτούς που σας διοικούν. Σήμερα σας διοικούν. Μας διοικούν οι κομμουνισταρέοι. Όχι, δεν είναι. Ναι, κομμουνισταρέ... Δεν είναι κομμουνισταρέοι αυτοί μαζί. Δεν είναι κομμουνισταρέοι. Έτσι είναι κομμουνισταρέοι. Οι κομμουνισταρέοι λοιπόν που διοικούν σήμερα την Ελλάδα φοβούνται από κάτω από Αθήνα ότι. Με τις κρίσεις των αξιωματικών και τα λοιπά, δεν ελέγχουν την αστυνομία απόλυτα. Και φοβούνται φάνε τρύπημα πριν. Τρύπημα. Το τρύπημα δηλαδή. Φοβούνται, αυτό λέει. Φοβούνται μη φάνε τρύπημα ναι. Πριν τις εκλογές. Ναι. Τελειώσαμε. Αυτό. Αυτό το τρύπημα. Άμα θέλουμε να ενημερώσουμε το λαό, εμείς δεν υιοθετούμε καμία πλευρά. Ούτε τους κομμουνισταρέους. Απλά αναφέρουμε τους, τι έμαθες από, ναι. Από την Νοτοπούλου. Εγώ λέω της Νοτοπούλου η κολλητή. Κολλητή. Φίλη ναι. Έχει εραγκόμενο Παοξή. Α, να τα βρήκαμε. Ναι. Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι. Το τρύπημα. Ναι. Εντάξει, το τρύπημα ούτε σ' άλλο νομίζω, είτε τα κομμουνισταρέα είτε δεν ήταν, θα το φοβόντουσαν. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι να ψάξουν να βρουν γιατί του τρυπάνε. Άμα έρθουν οι φιλελεύθεροι άνθρωποι. Τι δεν θα του τρυπάνε, νομίζω. Δεν ξέρω. Γιατί, να σου πω κάτι εγώ, να σου πω γιατί έχω ενστάσεις και γι' αυτό που μου είπε. Δεν το ασπάζουμε 100%. Γιατί εγώ το ασπάζομαι. Ναι, να σου πω γιατί. Ναι, τι λένε. Αυτό όμως διαχρονικά συνέβαινε. Πάντοτε ένα δεν πήγαινε εκεί που έπρεπε να πάει. Είχαμε μανούλες φασαρίες. Ναι, δηλαδή αυτό ίσχυε. Είναι και οι εκλογές. Για τους ψήφους γίνονται όλα. Το τρόπο που για τους ψήφους να πούμε και καλή επιτυχία σου και αν το δει τσιράπη, έτσι. Κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλος ο παλικαρός μας. Λεφτά θα παίρνει άμα βγει, ρε. Πώς παίρνω, μα πάνε στα συμβούλια, κατετήσει, κάτι ψηλά, κάτι ψηλά. Τι πα, δεν ναι. Κάνει. Θα είναι στο Χορτιάτι με το σύνδεσμο δημιουργική αλλαγή. Έτσι, χωρίς χρώματα. Πηλαία Χορτιάτη, έτσι ο Γιάννης. Χορτιάτη και Πηλαία ένα είναι το. Ναι, Πηλαία Χορτιάτη είναι μαζί. Ναι. Καταρχήν, έχουμε Τζόνι Διτσιράπη απέναντι. Καταρχήν θα ομορφαίνει το συμβούλιο Επεδαρά. Παλίκαρο. Όλες οι γυναίκες εκεί θα λιώνουν σαν τα κεράκια τη λαμπρή, να πούμε. Θα λιώνουν σαν τα κασεράκια στο τόστι. Βέβαια. Θα λοιπόν, κάνουν. Ψήφο στο Διτσιράπη. Διτσιράπη θα κοτώ. Λοιπόν, έτσι. Και επειδή ο τελικό είπαμε γιατί ξεκίνησα να το λέω, αλλά με έκοψε κομμουνισταρέο η Νοτοπούλου και αυτά. Δίνουμε. Τι δίνετε.
Εμείς. Ναι, εδώ και εσύ, και εσύ δίνεις. Να ξέρεις, μη βγάζεις απ' έξω. Και εσύ το καλό πράγμα θα πω τώρα. Δεν λέω κακό να βγεις απ' έξω. Ένα διπλό εισιτήριο για να δείτε το τελικό κυπέλου στη μεγάλη οθόνη της πόλης Full High Definition ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θέατρο Βεργίνα, ΠΑΟΚ, και εκεί θα γίνει sold out σίγουρα. Στέλνετε ΑΜΗ2 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-344 με απεριόριστη μπειρά. Δεν θα πάνε εκεί, θα πίνουν όσο θέλουν. Χοντογκάκι, χοντογκάκι και λαχνοκλήρωση στο ημίχρονο για να πάρουν κανένα δώρο. Κωνσταντινίδης θα είναι. Κωνσταντινίδης, το βουνό. Τελείες. Ωραία. Δικαιώνας. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τις 10 ΑΜΗ2 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο θα γεμίσει αυτό το πέταλο. Στην Αθήνα θα είμαστε εμείς και εμείς, Κωνσταντίνε. 900, 1000, 1500 άτομα. Θέλετε να πλακωθείτε εσείς οι 500. Πάω, δεν πάμε γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε το κύπελο, να πιστοποιήσουμε το γάμο. Ναι. Έτσι, και να πάρουμε το τρίτο σερί κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Που αν τα καταφέρει, μια που ξεκινήσαμε από εκεί, θα είναι η μοναδική ομάδα που το έχει πετύχει. Δηλαδή, ο Παναϊκός, ο φίλος σου, το 64-65 δεν είχε πάρει το κύπελο. 63-64, ναι. Αφού πλακωθήκαν στο ξύλο. Το πήρε η ΑΕΚ πάλι στα χαρτιά. Πάλι στα χαρτιά το πήρε. Αυτή η ΑΕΚ έχει πάρει 3-4 τέτοια. Μία με νομίσματα, μία με χαρτιά. Τελικό, ναι, τι έγινε πάλι. Στήσαν αυτή το μάτι στον στοχή. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι. Κάνα τέτοια το ΠΟΚ. Ναι. Κάτσε, δεν τα πιστεύω. Για τις εισπράξεις. Αλλά. Δηλαδή, τότε δεν είχε μπέναλτι. Ναι. Και επαναλαμβανόταν τα μάτς. Ναι. Α, κάνε μαϊμουνιές και τότε, και έτσι. Επειδή παίζαν πασούλες. Και αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι πάνε τους φάνε τα λεφτά. Ναι, ναι. Έγινε της ανομαλίας. Μπήκαν μέσα. Το 63-64 ναι, αυτά. Πονηρή. Τα κάνανε γης μπαδιά μου. Και το πήρε η ΑΕΚ στα χαρτιά. Και το πήρε η ΑΕΚ στα χαρτιά. Αλλά. Τιμωρήθηκαν. Ναι, ναι. Και το πήρε η ΑΕΚ στα χαρτιά. Φοβερά πράγματα. Γιατί τιμωρήθηκαν, από ό,τι έμαθα, γιατί στήσαν το μάτς στο χ. Δεν το στήσαν, αφού μου λες τα έσοδα ήθελα να πάρουν. Ξανά μάνα. Τι να κάνουν. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Μας δουλεύετε. Ναι. Και κάλα πασούλες και τέτοια. Δεν ήταν οργανωμένοι να κάνουν το βγάλουν 3-3. 4-4 που είναι παιδιά, ναι. Δες εδώ, έγινε μπαλάρα. Σας πέντσι είχαμε, ναι. 7-2. Έλα, δεν είσαι παλιά. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είσαι. Το 7-2. Δεν είσαι παλιά, Κωνσταντίνε. Μπερδεύεσαι. Που και που καμιά φορά σε ξεφεύγουν. Δεν γίνονται αυτά. Πίνω τον καφέ χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη, παιδιά. Δεν γλυκαίνεται ο εγκέφαλός. Εντάξει, Πασάκα, πως είχε. Μπερδεύτηκε στο 7-2, τώρα με 7-7, ναι. Αλλά κάνετε τέτοια μαϊμουνιά. Η ΑΕΚ έχει πάρει το μεταξύ 3-4 τέτοια, έτσι. Στα χαρτιά, στα νομίσματα, σκληρώσεις. Και εμείς εδώ παλεύουμε να πάρουμε κανένα τρόπαιο. Εσείς περάσατε μέταλιστ και εσείς στα χαρτιά. Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε κάτι. Δεν έμεινε στην ιστορία, απλά έμεινε για να με κάνετε καζούρα εσείς. Τρίχες. Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή τι να πει ο Άρης και ο Ηρακλής που έχουν από ένα κύπελο και η ΑΕΚ έχει πάρει τρία με κληρώσεις, με jackpot, με νόμισμα. Δεν τον κλαίω, ούτε τον Άρη ούτε τον Ηρακλή. Δεν τον κλαίσε. Ομάδες που φάγανε λεφτά από παίκτες. Ναι, ναι, αλλά τότε δεν είχαν φάει. Έτρωγαν και τότε. Δεν ξέρω. Έφαγε και. Όχι, δεν ήταν καλά. Δεν τρώγανε τότε. Τα σωματεία ήταν καλά τότε. Ναι, νοικοκυρεμένα. Ήταν πολύ νοικοκυρεμένα και δεν μπορούσες να κλέψεις. Κληρονόμησαν οι παίκτες σε είδους άμα χρειαζόταν. Πάρε ένα ψυγείο, πάρε ένα. Ε? Ναι. Είχανε και τέτοια. Πάρε ένα μάξι. Πάρε ένα μάξι, ένα σπιτάκι, κανένα οικόπεδο. Τα έπαιρναν. Όχι, μια χαρά, σε είδος, μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε οριστικό σε άδειο ο τελικός, το είπαμε, ξεφύλα παγκοσμίως για μένα. Μια χαρά, μια χαρά. Και όπως στέλνει το φιλαράκι μου, ο καλός μου δάσκαλος, έτσι πολύ αλάνι δάσκαλος, ο Γιώργος ο Φερέτης, έτσι ο οποίος μας έκανε και μαθήματα εξωτερικά. Φεύγαμε στην παραλία για να ανοίγει το μυαλό, λέει. Σας έκανε εξωτερικά μαθήματα. Ναι, πηγαίνουμε, θα πάμε σήμερα να κάνουμε το μάθημα έξω. Είναι πολύ μπροστά ήταν στην εποχή του. Τι είπε. Λέει ότι ακόμα και στη Βενεζουέλα ο τελικός γίνεται με κόσμο. Ναι, αλλά και στην Ουγκάντα. Η Ουγκάντα είναι πιο πολιτισμένος. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Γιώργο μου. Οι νόμοι στην Ουγκάντα, κάτσε. Ναι. Οι νόμοι στην Ουγκάντα ισχύουν, μάλλον εφαρμόζεται περισσότερο. Σωστά μιλάει ο Κωνσταντίνος. Σωστά μιλάει. Εδώ είμαστε λίγο κάπως. Ο πλούσιος της Ουγκάντα, ο αρχηγός της φυλής, ξέρω εγώ, άμα κάνει καμιά λαδιά και κλέψει κανένα δήμο, δεν ξέρω αν τον βγάλουν 67% αναπηρία οι γιατροί της Ουγκάντα. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι να. Ναι. Και έχουμε εδώ τον Πασχάλη του Ντούρη, ο οποίος έζησε τον τελικό κυπέλλου στην Ολλανδία, λέει, και έκανε τις αναπόφευκτες συγκρίσεις. Χειροκροτήθηκαν 30.000 από τη μία, 30 από την άλλη. Ο Πασχάλης του Ντούρη είναι ο προσωπικός μου φίλος. Είναι. Ναι. Είναι φίλος του Γρόλιου, του φίλου μου. Έχεις καιρό, πρέπει να σε βάλω. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχει να δώσει πολλά πράγματα. Αναγιά σου. Αναγιά σου, ναι. Φυσικά ο Πασχάλης ο Τουντούρης, ο οποίος είναι και μάναζερ πολύ καλός. Πολύ καλός, ναι. Αυτή είναι η δουλειά του άλλου, ναι. Ατζέντης. Ναι. Ο Γλώσσας. Σφαιριστών. Ατζέντης είναι ο Πασχάλης ο Τουντούρης για όσους γνωρίζουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πήγε γιατί έχει αρκετούς παίχτες εκεί. Νομίζω στη Βίλεμ έχει κανένα δυο. Κοίταξε να δεις. Και μπαίνουν, έχουμε το θέμα σήμερα. Από το να μπαίνουν όλοι άνεργοι στους δήμους, δημοτικοί σύμβουλοι, ναι. Ας μπει ένας μάνατζερ.
Why not? Why not? Why not, μια που το μιλούμε και why το αγγλικό. Ναι, not? Λοιπόν, είχαμε αντίδραση light από τον ΠΑΟΚ. Και μια πολύ ωραία αδερφή του Ντούρς, η οποία και αυτή συμμετέχει. Αλλά, να τα ένα-ένα μας τα λες. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την κοπελίτσα. Ναι, ναι. Αλλά είναι και αυτή οργανωμένη εκεί στην, στην περιφέρεια. Ένα-ένα μας τα λες. Στα λέω ένα-ένα μας τα βγάζει. Ωραία αδερφούλα είπαμε. Κούκλα. Εντάξει, εμείς είμαστε αδερφούλες. Αλλά, αλλά. Στυλάτος, γυμνασμένος. Εντάξει, παλίκαρος. Πήγε να δει κάποιους παίκτες γιατί έχει συμβεί με κάποιους εκεί. 25 από τη μία, 25 στην άλλη. Αν δεν βγει κάποιος να δει τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί να πάμε στην Ευρώπη. Να ανοίξει το μάτι σου. Να ανοίξει το μάτι σου. Να πει ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Πολιτισμός επιτέλους. Δυστυχώς δεν έχουμε ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Εκεί η αστυνομία τη Βίλεμεμ. Εκεί η αστυνομία δεν κουνιέται κανένα. Τι αυγίτε και αυτοί και. Στην αστυνομία κάθεται ένα αστυνομικό πάνω στο άλογο και ελέγχει 10.000. Άλλο ένα από την άλλη, άλλε 10.000. Φοβούνται να πούμε κομμουνισταρέ. Κάτι αλογατάρε εκεί. Κάτι σκυλάρε εκεί. Μα θε κάνε μαγιά. Μπε μέσα. Μπες μέσα, κάνε μαγιά. Μήπως ξέρω εγώ εκεί πέρα. Τι. Στην ποια χώρα είναι αυτή. Έχω πάει 10 φορές στην Ολλανδία. Και με τα φιλαράκια μου του Παοξίδες. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός δεν τα έχει καλά με τους μπάτσους εκεί. Και... Α, δεν ξέρω, είναι πλούσιο κράτος εκεί. Ξέρω, δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά εγώ λέω και τους Παοξίδες που πήγανε στην Ολλανδία με τον Άγιαξ 2-3 φορές. Σούζα. Έτσι κλαίγονται οι κομμουνισταρέοι. Φοβούνται. Λοιπόν, Βιερίνια έκανε χείριση. Όλα καλά, ετοιμάζεται τώρα να δούμε πότε θα επιστρέψει. Τέλος 19 πήγε το δίκιο Πέπε. Ήταν εκεί πρώην παίχτης Ρεάλ. Ο Στόπερ. Πήγαινε, εντάξει, φιλαράκια, ωραία, μαζί στην Εθνική. Ευχαριστώ όλους. Ξεκινάω λέει την αποκατάστασή μου. Γίνεται αγώνας δρόμου να έρθει στο τελικό έστω και με πατερίτσες. Θέλει να έρθει. Να μην έρθει καλύτερα. Ναι, να μην έρθει. Μπορεί να στεναχωρηθεί. Άντε πάλι φαγώθηκες. Γιατί να στεναχωρηθεί, ρε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το πάρει. Θα πάμε για το γάμο, είπαμε. Έχουμε γάμο. Σήμερα γάμο γίνεται σε ξένο περιβόλι, σου λέω. Θα πας, κλείσε και κανένα ξενοδοχείο να μείνει το βράδυ. 8.30 είναι τελικό. 8.30, σωστά, μπράβο. Κωνσταντίνε. Το πρωί πέναλτι θα παίρνει. 8.30, 9 και 4 το 9.30, μισή ώρα 10. Κάτι σε 11 θα τελειώσει άμα έχει παράταση. Και πέναλτι. Με πέναλτι, πέναλτι. Πέναλτι θα τα καθαρίσει ο Πασχαλάκης. Ο άλλος καλός goalkeeper. Το άλλος είναι καλός. Και άλλος είναι καλή goalkeeper. Λοιπόν, μια που είμαστε του ΠΑΟΚ, είχαμε χθες ανάτηση και από τον Μαωρίσιο. Καλά, αυτή την ανάτηση την έκανε όλη η κοινωνία, διότι ασχολείται όλη η Ευρώπη με το αίτητο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό που λέγαμε από πριν. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί διαφημίζεται και γοητεύει και νέους. Δεν το έχουν κάνει πολύ, δεν το έχουν κάνει πολύ, Κωνσταντίν. Έτσι. Και η FIFA έστειλε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, αλλά και πολλά site. Λοιπόν, ΠΑΟΚ φέτος, Celtic το 16-17, άκου να δεις ομάδες. Ναι. Κοπεχάγη το 16-17. Ναι. Δυναμό Ζάγκρεπ. Δυναμό Κιέβου. Πόρτο, η Πόρτο το 2012-13. Η Γιουβέντους το 11-12. Η Arsenal το 2003-2004. Το πήρε τότε. Και για μένα είναι το top of the top, δηλαδή το αίτητο της Arsenal είναι το κορυφαίο που μπορεί να υπάρξει. Παρακάτω, ναι. Ο Άγιαξ το 94-95. Και η Μπεσίκτας το 91-92. Αυτές είναι οι ομάδες. Από σοβαρά πρωταθλήματα. Έτσι δεν βάζουμε τώρα. Α, και το δικό μας δεν είναι σοβαρό, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ναι, δεν βάζω δηλαδή τώρα. Στην Κύπρο δεν πειράζει. Δεν έχουν. Στην Κύπρο δεν έχουν. Ναι, έχουμε εδώ το Undefeated Champions. Αυτή είναι και έκανε ανάρτηση πολύ σκόρπια. Έχουν δορυφόρο στην Κύπρο δηλαδή. Δεν έχουν. Δεν έχουν δορυφόρο. Τώρα το πα αλλού εσύ πονηρέ. Ρωτάρο. Το πα αλλού έτσι. Αλλά τόσα χρόνια δεν είχαμε δορυφόρου. Δεν μπόρεσαν να το πάρουν. Όσα αίτητα έχει ο Λίρατζη έχει όλο το ποκ μαζί, ρε φίλε. Ποιο είναι ο Λίρατζη. Του μπακ του πάγου, πιτσίρικο τώρα που το βάζουμε στην ομάδα. Το μέσο του Ζαγοράκη. Δεν ξέρω αν είναι μέσο, σε μια χαρά. Όσα αίτητα πρωταθλήματα έχει ο Λίρατζη έχει όλο το ποκ μαζί. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, τρέλα δεν μα πουλούσαν. Θα πουλήσουμε κι εμεί. Γι' αυτό σε ήθελα το αίτητο, δε. Τώρα όμω θέλουμε και το κύπελο. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο φίλο σου. Τι έκανε. Έφτασε συμμετοχές στον Γιούλα Λόραν, το δικό σου επίσης. Ναι. 91 συμμετοχές. Γράφει ιστορία. Θες, δεν θες. Ναι. Με τη διαφορά ότι ο ένας έχει 66 νίκες και ο Λόραν είχε 50. Δεν είχε δορυφόρους. Δεν είχε δορυφόρους τότε. Καθόλου τίποτα, μηδέν, ούτε να πάει να παίξει ένα. Εγώ που πήγαινα στην Καστοριά να δω τον ΠΑΟΚ. Τι μπουλκουμέδες. Ομπρέλες τρώγαμε. Α, τρώγαμε ομπρέλες. Δεν είχε τότε. Καλά, και στο Αγρίνιο ενώ Πασαράν είχαμε. Ναι. Και στο Αγρίνιο ενώ Πασαράν είχαμε. Ομπρέλες. Και μετά άνοιξε, είχαμε Πασαράν. Ομπρέλες είχα, βέβαια. Ομπρελίτσες είχαμε. Δεν είχε επαρχία. Δεν είχε επαρχία. Ανοίγει πόδια επαρχία. Τότε. Όχι, τώρα πήγαινε κλειστά. Πήγαινε Ολυμπιακός στην Καβάλα, ένα-ένα έφερνε. Και έπαιρνε ο ΠΑΟΚ έκανε από την Πάτρα εδώ μέσα 3-5. Μου λείψε αυτό το πρωτάθλημα, να ξέρεις. Αυτά τα πρωταθλήματα μου έχουν λείψει. Πήγαινε στη Δράμα ο Ολυμπιακός και έπαιρνε σοπαλία και γυρνούσανε με χαρούμενα. Με χαμό. Κρέστ. Τα δόντια. Ενώ στα ούλα. Τα ούλα. Μα φαίνονται τα ούλα, φίλε. Εντάξει, και πάω πάσο. Τέτοιο πρωτάθλημα θέλω. Δεν φταίνει μεγάλη όμω. Η μικρή φταίνει. Τι να κάνουμε. Οι μικροί φταίνε. Ναι. Δεν φταίνε οι μεγάλοι. Μεγάλοι βρίσκουν και κάνουν. Έτσι. Να έρθουν οι μικροί να έχουν ένα σοβαρό παράγοντα. Ναι. Να πει μάγκε φύγετε από εδώ. Εγώ θα τη φτιάξω ομάδα όπω θέλω. Να στείλει ένα μάτσο παράγοντα. Α, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, οκ, αυτό είναι δικαίωμά του. Έχουμε θέμα για Ηρακλή. Θα πάμε και στο Ηρακλή, βεβαίω. Θέλει ο Μπέο να χωθεί, α πούμε.
Αφού είπε ότι δεν είναι ακόμα πέρα. Έβγαλε ανακοίνωση. Τι έβγαλε. Τι να είναι, ο Ηρακλής Βόλου να είναι, τι να είναι, Λεβαδιακό Βόλου. Ιδακίτρο Ηρακλής. Ιδακίτρο Ηρακλής. Όλο μαζί αυτό δεν είναι ομάδα ρεγόρμα. Αυτό είναι ράμπεσα τραταδανά. Αυτά μόνο ο Σαρόπλο θα τα λέει σε ενδεχόμενα. Ηρακλής. Βάλτε και λίγο μπλε. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε, αλλά πρέπει να βάλουμε σε λίγο στο σπίτι. Ηρακλής. Θα τα πει, θα φαγώθηκε. Δηλαδή ασυγκράτητο είσαι. Λοιπόν, έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου για δικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά εμείς επειδή αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, είναι ξεπέραστος. Πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο Κίτρις Γηθού, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους με σπάνια συνάντηση όπου οι τρεις ερμηνευτές θα τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο Σαλονικιός, της γυναίκας η καρδιά, άκουβρε φίλε και δεν συμμαζεύεται. Χαμός θα γίνει, μιλάμε για 8 εμφανίσεις. Από 17 Μαΐου τα εισιτήρια τα βρίσκουμε στο Ridge Casino, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Η παράσταση λέγεται Ο Λαός Θέλει Τραγούδι, ό,τι ακριβώς θέλει και ο λαός Θεσσαλονίκης, Στράτο και πάλι Στράτο. Επιστρέφουμε να βάλουμε στην κουβέντα και το πλάνο του Άρη, να δούμε τι γίνεται στο Ηρακλή. Έχουμε Champions League σήμερα στο Anfield, θα ανοίξουμε και γραμμές, επιστρέφουμε μετά την Σμαράγδα μας. Σε ξένο περιβολή. Το Σάββατο όμως θα έχουμε γάμος ρε φίλε. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, θα πάμε κάτω. Ρε μην γελάει, κάτσε να τελειώσει το μάτι. Το Σάββατο έχουμε το γάμο σου λέω Τζόνι μου. Και εγώ μέχρι να βάλει χθες στο κόλο κομπανί. Έσφιξες. Έτσι λέω, από τη μία ήθελα να βλέπω τα μούτρα σε εκείνη την ώρα. Δηλαδή έπρεπε να βάλει κόλο κομπανί από τα 30 μέτρα. Έτσι όπως έπαιζε η City. Δεν έβαζε γκολ ποτέ. Τη μικρή την μπάσα. Και θα μπορούσε να φάει και κόκκινη κάρτα σε αντεπιθέσεις γιατί ήταν ανοιχτές οι γραμμάρες, να πούμε, της City. Γραμμάρες, μπράβο. Ο πισινός της ήταν ανοιχτός, θα πούμε. Του Φέκη. Του Φέκη. Ναι. Και εκεί ο ασχημάντρας, ο Βάρντι με τους άλλους φεύγαν στην κόντρα. Ο Γιεννάτσο τον άλλο, τον Μαυρούκο. Ούτε κόβαν εύκολα, ούτε γυρνάγαν transition που λένε κτλ. Και καθάρισε ο στόπερ. Ήθιστε σε αυτά τα μάτς. Γκολ τίτλου ήταν αυτό, να ξέρει. Τελείω. Για να παίρνει τον γκολ από την πίσω γραμμή, να πούμε. Ναι, αλλά το παίζει τώρα... τον κομπανί, όχι με κεφάλι. Ναι. Όχι με κεφάλι, λε ένα σημαίνω, το παίζει με ένα σου το οποίο δεν το έχει το κάνει κομπανί, ο κομπανί, έτσι. Τον κομπανί τον φυλάσσει στο κεφάλι με παίκτη, man to man. Ναι. Τώρα, άμα έχει την μπάλα κάτω, δεν του βάζει παίκτη. Δεν τον βάζει. Άμα το φά, λε χαλάλι το ρε παιδάκι, μου σήκωσε το πόδι από 30 μέτρα, πήγε στο γάμα η μπάλα. Δεν τον πιάνει τον κομπανί. Δηλαδή εκεί την ώρα. Δεν υπάρχει και καμία ευθύνη από κανέναν, ούτε από τον προπονητή της Βέρτα. Όχι, 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 εννοείται, κανένας δεν φταίει. Άσο να σουτάρει τα 35 μέτρα, ναι, άσο να. Υπάρχουν και προπονητές και καλά κάνουν. Υπάρχει ένα σκάφ που δεν σκοράρει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ τώρα παίζω με τον Άρη. Ναι. Το Σιώπη θα τον άφηνε. Ναι, αλλά ο Σιώπη σε άκουσε, δήλωσε. Ναι. Στην προπόνηση βάζει ωραία γκολ, παλίκαρος. Ναι, εντάξει. Και όλοι το λένε, λες, προπόνηση. Έκανε δηλώσεις. Ήταν η μέρα του χθες του Σιώπαρου. Άμα πάω να πιάσω το Σιώπη, χάνω ένα μαρκάρι. Σουτάρει από 30 μέτρα και πάει στο γάμα, χαλάλι του λες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, και όποιος πρόεδρος ρίξει ευθύνη σε προπονητή όχι, 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 ή σε όχι. Παίκτη, γιατί ναι. Δεν τον έπιασε, άντε ρε, σαν χλαμάρα, πώς θα τον πιάσω, να πούμε. Έχουν μπει τέτοια γκολ. Άκου τώρα ερώτημα από τον αλήτη, το γραφείο τύπου μου είναι αυτός. Ναι. Ρώτα λέει τώρα, ποιος πονάει περισσότερο τον τελευταίο μήνα. Οι Αριανοί ή οι δίθεν φανατικοί Έλληνες οπαδοί της Λίβερπουλ μετά το χθεσινό. Είναι κάθε μας τελικός. Να τους, Σιώπαρος, έτσι, κάθε μάτς τελικός ο Σιώπαρος. Ο Σιώπης. Ναι. Ποιος πονάει πιο πολύ τελικά. Κοίταξε. Γιατί έχουμε πολλούς ομαδούς Λίβερπουλ εδώ και εγώ γουστάρω, σιγοντάρω Λίβερπουλ, τα ξέρεις αυτά. Εγώ είμαι City, City και πανηγυρίζω. Πανηγυρίζει. Σε βγει και μην πω τι για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Με τον Γκουαρδιόλα, με την Μπαλάρα, μισό μηδέν όλα τα μάτς, με σφύριγμα. Μόνο τον Πάο και ξέρει να ξεφωνήσει. Εάν ο Γκουαρδιόλα το έπαιζε να πούμε Μπάγεβιτ, ναι. Δεν θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν θα το έπαιρνε, βέβαια το έπαιρνε. Λοιπόν, χθε το βράδυ. Έβλεπα ένα εφιάλτη πάλι. Μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, λέει. Πετάχτηκα πριν καν ανοίξω οτιδήποτε και μετά σκέφτηκα αφού κοιμάμαι το βράδυ αντί να κάνω δουλειά στο σπίτι. Έχω και τη Volton One, ρε φίλε. Έχω τη Volton One και αφού έχω χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα και με κλιμακούμενο πάγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες στην άκρη. Μπείτε στο Volton.gr. Καλέστε στο 11300. Volton One είναι η λύση. Να μην βλέπετε εφιάλτες και να έχετε φθηνότερο ρεύμα. Να πάω και σε ένα πολιτικό πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, βέβαια, να πας και σε ένα πολιτικό. Κοίταξε να δεις. Έχω μήνυμα το Σιώπη των φίλων μας. Εγώ από 12 χρονών, 11 που αντιλαμβάνομαι, ξέρω από κάποια πράγματα. Ναι. Ακούω ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ναι. Οπότε να πούμε, έχει συνοθεί στο κεφάλι μου ότι η δεξιά είναι κάτι το πολύ κακό. Ήρθε το Πασόκ
Την έβαλε δηλαδή στου κακού με τη μία. Δεν χρειάστηκε να το. Από ό,τι άκουσε, δεν το έχει επεξεργάσει εσύ ο ίδιο. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Σ' άρεσαν. Βέβαια. Αλλά Μίκη. Θε να πιάσουμε ένα μαζί, Μίκη. Ποιο το αγαπημένο του Μίκη. Τι ωραία που το έκανε Μίκη. Μίκη. Ωραίο θα πούμε, ωραία τραγούδια. Λέγανε, ξέρω εγώ, ότι ο φιλελευθερισμός είναι συντηρητικό πράγμα, να πούμε και τα λοιπά. Ναι, και δεν σου άρεσαν εσένα. Όχι, τα λένε, λέω καλά. Λοιπόν, για αυτό το λόγο, μετά από 40 χρόνια, ήρθε η αριστερά. Ναι. Και τι θες τώρα εγώ να κάνω, κόντρα στην αριστερά να κάνω. Δεν κάνεις κόντρα. Όχι, δεν κάνω κόντρα. Τα αφήνεις δηλαδή να ανακυλήσουν όλα όπως έχουν. Μα είναι επιλογή του Έλληνα τώρα. Πάω κόντρα στον Έλληνα να πούμε. Καλά, ο Έλληνας δεν ξέρει και τι του γίνεται. Δεν ξέρω. Βάζω και εμένα μέσα, έτσι. Όχι. Άλλα λέει, άλλα ψηφίζει. Δηλαδή, ο Έλληνας δεν ξέρει ακόμα τι θα ψηφίσει εσύ. Καταρχήν, η κυρία Παναγοπούλου, η οποία την κατηγορούν και το Τσίπρα ότι, ας πούμε, τους έβαλαν, ας πούμε, και με το σκάφος. Το σκάφος, ξέρεις τι μάρκα ήταν. Τι είσαι, για πες τι μάρκα ήταν. Φερέτη. Φερέτη το λέγανε το σκάφος. Το σκάφος είναι, όχι δεν το λέγανε. Του Φερέτη συλλογή. Ναι. Α, δεν είναι του Φερέτη το σκάφος. Νόμιζα το Φερέτη, ο Γιώργος τώρα. Λέω, μήπως είχε ένα σκάφο και το όνομα Φερέτη. Το σκάφος, η μάρκα. Α, έχει μάρκα. Πολύ μασκόνα. Και λέω, μήπως ο Φερέτης έχει κάνει καμιά δουλειά. Ναι. Με τα σκάφη. Και έχει κάνει καμιά εταιρεία με σκάφη. Αλλά ο Γιώργος. Αλλά. Με σκάφος Φερέτη να πούμε. Ναι. Η κυρία Παναγοπούλου. Η οποία λέει ήταν παλιά κορδελιάστρα. Τι ήταν? Ήταν παλιά κορδελιά. Καλά, εντάξει, ό,τι θέλει μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν η γυναίκα ήταν. Ναι. Έκανε το γάμο με τον κύριο το συγχωρεμένο τον Παναγόπουλο. Ναι, και έγινε η κυρία Παναγοπούλου. Τέλος. Κυρία Παναγοπούλου. Μαγκιά της. Ήταν και τι δεν ήταν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Σωστός. Λοιπόν, έγινε γενικός γραμματέας απόδειμο ελληνισμού. Λοιπόν, πού το περίεργο δηλαδή. Επειδή πήγε ο Τσίπρας, ο άνθρωπος, επειδή είναι λέει αριστερός, να μην πει στο κότερο της πλούσιας. Πάρα δεν μπήκε στο Φερέτη. Μπήκε. Αν μπήκε στο Φερέτη. Και είπε και τα ποτά του, έκανε και τα πούρα του. Δηλαδή, ναι, κερατάδε εσεί δεν πηγαίνατε να πούμε. Όλοι τι θα πηγαίνουν. Όλοι θα πηγαίνουν. Και τι έκανε, έβαλε μια καθώ πρέπει κυρία η οποία ήξερε όμω από παλιά, α πούμε, ότι ήταν κορδελιάστρα. Ναι. Άρα ήταν η γυναίκα του λαού. Ναι. Άσχετα. Μετά είχε κότερο. Μετά είχε κότερο. Καλά, και εμά μπορεί να μα κάσει το τζόκερ, μπορεί να, μας, να μην είχαμε στον ήλιο μήνα και ξαφνικά να έχουμε κότερο. Άμα έχουμε κότερο, να μα κάνει και εμά γραμματεία. Να μα κάνει και φαρισαίου. Το άλλο να πούμε. Τι, κι άλλο έχει. Εντάξει. Έχω το κότερο, πάμε μια βόλτα. Να το κότερο του Βουτσά. Έχω κότερο λίγο. Κουνιούνται ορισμένοι. Ποιοι κουνιούνται. Κάτι. Έρχεται παιδιά με σημειώσει πολιτικέ εδώ πέρα το κάτι στρατηγή να πούμε. Στρατηγή. Έρχονται, κουνιούνται να πούμε και τα λοιπά. Μασάω πατριώτη και τα λοιπά. Τι λέει εσύ, αγόρι μου, πατριώτη είσαι μάλιστα. Πάρε και είναι αρχηγός του ΓΕΣ, να πούμε και τα λοιπά. Να πάρε και ένα καλό μισθό. Και ας τα μακεδονοκομανιλίκια. Αυτή ναι, ο Τσίπρας δηλαδή. Ας μην πάει ο άλλος να πάρει τα λεφτά. Ναι, για πες μου τώρα λίγο. Δεν μου λες κάτσε λίγο. Γιατί εγώ τώρα τα λέω όλα. Ναι. Γιατί είσαι συνέχεια υπέρ του Τσίπρα. Ακούω ότι είσαι. Γιατί τόσα χρόνια άκουγα μικρό. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Νομίζω ότι έχουμε χρέος πατριωτικό καθήκον να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Να δράξουμε. Αυτή έχουμε δηλώσει. Αυτά είπαμε με τον Τσίπρα. Βλέπε πολύ Τσιπρίζε. Ο πατέρας μου έπαιζε μπάλα στον Άρη επί Χούντα. Χουντικός. Α, ναι, δηλαδή αυτά που λένε οι δικοί μου ότι το κύπελο τα αυτά τα πήρε ο Άρης γιατί οι Χούντας ισχύουν. Όχι. Το κύπελο μάλωσε για μια γκόμενα. Ποιος? Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Ασλανίδης με τον Καμπάνη, μάλωσε για μια γκόμενα. Ναι. Και τσακωθήκανε και ήθελα να το δώσει στον ΠΑΟΚ το κύπελο. Α, τελικά το πήρε ο Άρης όμως. Το πήρε ο Άρης γιατί πιο καλή ομάδα λένε. Ναι. Εγώ δεν το πρόλαβα. Το 70, δεν ήμασταν ζωή. Πρόσεξε τώρα. Τι έχουμε κι άλλο κότερο, τι. Δηλαδή, πάλι με τον Τσίπρα. Εγώ λέω είμαι ενάντια στον Τσίπρα. Ναι. Έρχεται ο Τσίπρας μου ένα δώρο ένα αυτόπουλο να πούμε. Εσύ. Ναι, πάρε ένα τριαντάρι ας πούμε το μήνα, 20. Α, 20, α, 20, α, ναι, μόνο σε ένα εμείς τίποτα. Και πάνε ξέρω εγώ και σε κάνα υπουργείο και τα λοιπά. Θα πήγαινες. Αν πάω, ναι. Θα λένε κάτι άλλο εσύ δεν έβριζες και τα λοιπά. Φταίει ο Τσίπρας να πούμε, όχι ο κύριος Θεοφαρόπουλος. Τι έκανε αυτός. Έβριζε. Έβριζε τον Τσίπρα. Εγώ δεν πάω πουθενά και τα λοιπά. Άρα βρίζε, παίζει κοσάρικα. Έλα εδώ ρε πουλάκι μου του λέει. Πάρε 20 άρικα, μην βρίζει. Δεν ξέρω πώ έχει. Ναι. Να του έδωσε ένα μισθό τον άνθρωπο. Ναι. Πήγε εκεί. Φταίει ο Τσίπρα. Όχι, αυτό τα παίρνει. Όχι, αυτό τα δίνει, έτσι είναι. Φωνάζουν και την άλλη λέει η ομπρελού. Η ομπρελού. Γιατί έγινε. Μάζεψε πολύ κόσμο ο Τσίπρα τελικά. Ο Τσίπρα όμω όταν πεθάνει. Πολύ κόσμο ο Τσίπρα. 50 χρόνια ο άνθρωπο να είναι γερό. Ναι. Στα βήματα του Ανδρέας που σ' ακούω, γιατί εγώ είπαμε είμαι μακριά από αυτά. Βόλεψε κόσμο. Συγγενείς, φίλους και τα λοιπά. Αλλά και τώρα. Γιατί. Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Δεν πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Τροπή σα! Τροπή! Ναι, ναι. Σκέφτεται τη Μακεδονία. Τροπή, λέω κι εγώ. Α, έτσι λες.
Δεν ακούω κανένα βούλιο. Γιατί απαντάς εδώ τον Τσίπρα μας αμέ τώρα. Μήπως πας και εσύ να μπεις και στη λίστα των Τσιπραίων γύρω γύρω. Όχι. Α, πες μας, εξήγησέ μας γιατί ο κόσμος θα σ' ακούει. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ναι. Και εγώ λέω, άρα η δεξιά είναι κακό πράγμα. Α. Θα πάμε με τους αριστερούς. Α. Τι σας πειράζει σας. Α, μάλιστα. Εσείς δεν φοράτε. Εγώ φίλε, αριστερά, δεξιά, οριζόντια, πάνω, κάτω, όποιος και αν είναι, το ίδιο μου φαίνονται όλοι. Δεν ξέρω. Εμένα μου είναι συμπαθής ο ανθρωπάκος. Ανθρωπάκος. Ανθρωπάκος ο Τσιπράκος. Ένα 70 είναι. 70 λεμάκας, για ανάστημα. Άλλο το ύψος, άλλο το ανάστημα. Ούπλος, έξυπνος, ναι. Ωραίος, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να διορίζει, να μισθούς, δεξιά, σταμάτα να μιλάς. Πάρε, την ΑΕΚ πες την έδωσε και πρωτάθλημα με το Φλαμπουράρι, αφού δεν το άξιζε κιόλας. Το πρεσπών το δικό μας. Τι πρεσπών, αφού πήγαμε εμείς πρέσβη. Έτσι λένε οι άλλοι. Α, έτσι λένε οι άλλοι. Και το αίτητο τον πρεσπών ήταν. Ο Τσίπρας λέει πάω και με και εγώ θα ακαμάω στο μεσόφωνο. Πανεκός λέει ότι είναι. Το τουρκοραδιόφωνο τώρα θα πάω κόντρα στο Τσίπρα, δεν τρελός είσαι. Τρελός είσαι. Καλά. Τον άνθρωπο ρε. Ούτε Τσίπρας ούτε τίποτα. Τελικός χωρίς κόσμο, εκλογές χωρίς ψήφους είπαμε. Ο Τσίπρας ο πρωθυπουργός μας. Σου λέει αυτή εδώ η αστυνομική γενικώ κάποια κάτω στην Ελλάδα και τα λοιπά ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Ναι. Άρα πού ξέρω άμα μου τη στήσουν όπως πριν δύο χρόνια όπως λένε αυτοί, εγώ δεν το υιοθετώ. Ναι, στην ναι, γέφυρα ναι, επάνω. Ναι, ναι, θα ναι, 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 να το φάω εγώ και να χάσω. Ναι, αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ, θες γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που έχει πολιτική έτσι βούληση και το δείχνει διαρκώς και με τη Μακεδονία και με όλα τα θέματα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα θες καλά φιλή στον αφαλό του Τσακαλώτου. Τσακαλώτου. Πάω, εγώ δεν είδα πουθενά του Τσακαλώτου. Τα επαναστατηλίκια όλα. Τελικώς χωρίς κόσμο είχε χθες το παλατάκι. Θα πάμε εγώ, κουλ δεν κάνει γαργάρα. Ναι, ναι. Εκλογές χωρίς ψήφους. Απανό ανέβασε. Εντάξει. Σου λέει δεν μας αφήνει να πάμε στο γήπεδο, δεν θα πάρει κανένας ψήφος. 11 εκατομμύρια πληρώσατε για 50 ρε τα γάρια. Ας βγει κάποιος τώρα με τη δόση να τα πληρώσει. Βγήκε κανένας, δεν μου λες. Βγήκε. Βγήκε κανένας που μιλούσε και τσίριζε να τα πληρώσει ντούκου. Κανένας δεν βγήκε. Ξέρω κακός δεν βγήκε. Α, δεν βγήκε κανένας. Αλλά 11 στα κάνω τσίπρα. 11 βγήκε κάποιος να πληρώσει. Συμβόλαιο λέει. Καταπαγωμένα. Λοιπόν, χθες ο Πατριάρχης στο Βόλο είχε πολύ κόσμο για Δευτέρα. Έχει κοντά στις 4.000. Ήρθε ο Κιμπόκο ο καημένος. Ήρθε Κιμπόκο σαν χωρί. Γι' αυτό δεν ήρθα κι εγώ. Ήρθα με ένα σάντουιτς με τζατζίκι. Νοχοχοχοχο. Βρωμοκοπό. Όχι, περάσατε ωραία στη μαρμίτα χθες. Τζατζικίλα. Δώσ' μου να πιω λίγο λέει χυμό. Δώσ' μου να πιω να ξημερωθώ. 4 λίτρα χυμό. Και τι θες να πια, μάθα και 10 τόνους τζατζίκι, τι να κάνει. Και μετά το ωραίο ήταν. Πατάκι ένα ρέτσι. Με Skype μιλούσε με τον Αλέξανδρο. Και εκεί που μαλώνω σκοτωνόταν. Αλέκατε, με λείπει. Α, ναι, είχαμε καψούρε. Σου λείπει. Σου λείπει. Λοιπόν, ανώτερο Ολυμπιακό στο Βόλι. Δεν ξέρω εγώ με τέτοια αθλήματα δεν ασχολείται. Ναι, αλλά ο κόσμο ασχολείται. Το Βόλι αυτή θέλοντας και μείνει το δεύτερο άθλημα στον Παοξή. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα. 4.000 κόσμο μαζί στον μπάσκετ καμιά φορά φέτος. Δευτέρα. Είχε χθες 4.000 κόσμο. Ο λαός του Πάουκ τι σχέση έχει με τον μπάσκετ, οι άνθρωποι. Πώς είναι, ο λαός του Πάουκ είναι μπασκετικός. Είναι πιεστικό επειδή παίρνει γκάλι στα πρωταθλήματα. Πήγε να ακολουθήσει. Και ο Πάουκ πήρε. Γι' αυτό λέω. Πήρε ευρωπαϊκά, δύο ευρωπαϊκά πήρε. Δεν είναι νέο. Εξαιτίας του ότι πήγε εκεί. Άρα είναι καλό να είναι δυνατός ο γείτονας. Θα δυναμώσεις και εσύ. Αυτό το λέγα τον Άρη. Δεν είδες που δυνάμωσε ο Άρης. Φυσικά. Πέμπτος βγήκε. Και τρέχει και το νέο πλάνο. Και πες μου εσύ πρόεδρο που τρέχει πλάνο για τον Άρη. Εγώ είμαι καρυπηδικός είμαι, να ξέρεις. Τι. Είμαι καρυπηδικός. Βλέπω ουδέτερα και με καθαρό μυαλό. Τι. Και φαίνει και μια μπαλαδόφατσα δίπλα του τώρα. Ναι. Χαριστέα. Άφαρτο, ωραίος, κούκλος, πρωταθλητής Ευρώπης. Από τι μπαλαδόφατσα είναι ο Χαριστέα. Δεν είναι μπαλαδόφατσα ο Άγγελος. Ο Άγγελος είναι σεντερφόρ. Σεντερφόρ άρα. Παστέλωνε. Στην μπάλα τι έκανε από τότε. Εντάξει, δεν ήθελα να σκοτώσει. Έκανε business. Στάσου ρε φίλε, μισό. Τι μπαλαδόφατσα είναι ο Χαριστέας. Κάτσε, δεν ξέρει μπάλο Χαριστέας ρε φίλε. Πού τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Όταν σταμάτησε την μπάλα, με τι ασχολήθηκε. Έκανε χίλιες δυο δουλειές. Πρεμπάλα έκανε. Όχι. Και τι σημαίνει. Τον προπονητή τον έκανε. Είναι μπαλαδόφατσα. Όχι. Όχι. Θα τον δούμε. Θα τον δούμε. Ναι, αλλά και μόνο που τον έχει δίπλα του είναι credit για τον Καρυπίδη. Άσε με μόνο φίλε... τον Καρυστέα τώρα. Κοίταξε αυτό το δείχνει. Χρειά, ο Άρης δεν έχει. Μισό. Ναι, ο Άρης δεν έχει παλέμαχους, αξιόλογους, νέους να βάλει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο. Εδώ και πολλά χρόνια ψάχνονται. Ποιο το λέει αυτό, επειδή πήρε το 2004. Δεν αυτό, είναι ο... αυτό είναι κριτήριο για να ξέρει. Όχι, λάθος. Όχι για να ξέρει. Όχι, πρέπει να έχει άτομα δίπλα του. Όχι για να ξέρει. Δεν λέω για να ξέρει μπάλα. Λάθος. Δίπλα του πρέπει να έχει παραστάσει. Πάω πώς είχε το Ζαγοράκι. Ως τι θα τον έχει. Δεξιχέρι θα τον έχει. Ως τι δεξιχέρι. Δηλαδή στις επιχειρήσεις του, στην μπάλα πάνω. Στην μπάλα πάνω. Α, πάρε το Μιχαλίτσο. Καλά, ο Μιχαλίτσος είναι και φιλαράκι. Τώρα δεν θα είμαι αντικειμενικός για το. Άστο το Χαριστέας. Ναι. Ο Χαριστέας είναι για προμόσιο. Εντάξει. Είναι για προμόσιο. Πρεστής, ρε φίλε. Είναι πρεστής. Αυτό άλλο λέω. Αυτό. Αυτό λέω. Ο Χαριστέας ένα παιδί σοβαρό, μετρημένο, τα λεφτά του, τίμιος, αξιόλογος, έκανε καριέρα. Στην μπάλα επάνω
Δεν τον ξέρουμε τι θα κάνει. Θα αναλάβει ηγετική θέση στην ΠΑΕ ο Άρης. Δεν έχει. Μπορεί να είναι ο καλύτερος. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Και δεν λέω ότι θα είναι πάνω στην προπονητική. Γι' αυτό σου λέω μπερδεύει λίγο κάποια πράγματα. Ίσως εγώ δεν στο μετέφερα σωστά. Ναι. Θα είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Έχει ανάγκη ο Άρης τέτοιους ανθρώπους. Με τις γνωριμίες του, με την Ευρώπη του κτλ. Θα παίρνει ένα τηλέφωνο ο Άγγελος στην Ευρώπη και θα λέει: Άγγελος Χαριστέα, θα ανοίγουν 10 πόρτες. Άλλο αυτό. Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε. Στην μπάλα πάνω, λέω, εξειδικευμένα. Ναι. Γενικότερα ήταν μια περίεργη εποχή για τον Άρη τότε. Τότε, ναι. Λοιπόν, έδωσαν τα χέρια πάντως. Θες. Deal. Καρυπίδη, Χαριστέα. Ο Καρυπίδης που τρέχει ήδη μεταγραφές. Και εγώ λέω ότι τον Άρη τον τρέχει σε πολύ καλά μονοπάτια. Τώρα θα το δούμε τι θα κάνει στις μεταγραφές το καλοκαίρι. Αν θα μπορείς να έχει ετοιμάσει μια χαρά ομάδα. Τον έχει, ρε πέμπτο τον Άρη και αχ, μη χρεωμένο πλάκα κάνει. Ψάχνει δεκάρια από τώρα. Ακούσει και το όνομα του Μπερτόλιο, αλλά δεν ξέρω. Ξέρει μπάλα ο. Ο Καρύ. Ο Καρυπίδης. Ξέρει, πώς δεν ξέρει. Κάτι που δεν ξέρει ο Σαβίδης. Έβαλε ανθρώπους ο Σαβίδης που ξέρει. Τον τρώνε όμως. Λίγο θα τον φάνε, εντάξει, να κάνουν. Ας τον έχουν πρώτο και αίτο, ας τον τρώνε λίγο. Ο Καρυπίδης μπορεί να δει δύο παίκτες και να πει αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Ναι. Έχει το κριτήριο. Το γεγονός ότι ο Γιουνές μάλλον μένει και του χρόνου, πώς σου φαίνεται? Κακό. Γιατί... Κακό, για δεύτερο μιλάμε. Τι δεύτερο? Δεύτερο σεντερφόρ. Για μένα ο Άρης, η μεταγραφάρα που θα πρέπει να κάνει και θα πρέπει να ψηλώσει λίγο. Είναι του φόρ. Είναι του φόρ, ναι. 100%. Εκεί θα πρέπει να ψάξει λίγο από το παραπάνω ράφι να πει θα εγώ τα δώσω. Εγώ το είχα χθες, ναι. Στον Αλέφαντο. Ναι. Ο Αλέφαντο έλεγε το Λουτσέσκο. Λουτσέσκο, ρε. Λουτσέσκο. Θεό, ναι. Καλά, τώρα. Δικό μας παιδί τώρα. Λουτσέσκο. Για ήδη του έμεινε η ιστορία, ρε φίλε. Εντάξει, Λουτσέσκο, ρε. Τελείω θες, δεν θες ο Λουτσέσκο. Ακόμπρε. Το παστέλο σου και ακόμπρε. Ακόμπρε. Πάει με τους δυνατούς μια ζωή, ε. Πάντα ρε. Έξυπνος. Λέει, εγώ θα είμαι από πάνω, μα πάμε τους δυνατούς. Δεν μιλάς, ε, μου λέει. Τι να Λουτσέσκο, ε. Ναι. Κοίτα τον πώς κάθεται, Γιάννη μου. Ναι. Να βγάλεις το σκουφί. Έγινε sold out δύο φορές στο σκουφί παρεπιπτόντως. Έτσι δηλαδή. Ωραία, ωραία πράγματα. Πούλησε και αυτά είναι ωραία, στα εμπορικά. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, Γιουνές μένει, ψάχνει έναν πρώτο φόρο Άρης, ψάχνει δεκάρι. Κοίτα, ο Τόνσο. Τώρα δεν ξέρω, η φτέρνα να το πονάει η γάμπα του. Εμένα μου αρέσει ο Τόνσο. Εμένα μου αρέσει και ο Μαρτίνεθ και στα αγαπή όταν τον ξεφωνίζετε πάλι. Ο Μαρτίνεθ. Τον ξεφωνίζατε! Ο Μαρτίνεθ ναι, είναι ναι. Να πάνε σε ένα κέντρο. Πάλι, κέντρο, μαζί με τον Γιαννούλη. Στο Διαβαλκανικό. Όχι, μαζί, μαζί. Όχι, ακόμα. Να πάρει το Σιώπη και το Μαρτίνεθ. Και να κάνουν μεταμόσχευση πνεύμονα. Αν αλλάξουνε. Από τα πέντε πνευμόνια που έχει ο Σιώπης. Του δώσει ένα. Να δώσει μισό ρε παιδί μου. Του δώσει ένα σωματίνε. Δεν πιάνει αλλά... αυτό το πνευμόνι. Έχεις δίκιο. Σαν του κόκκινου το πνευμόνι. Έχεις δίκιο. Αλλά για 30 λεπτά να μπαίνει μέσα και άσταρη να προσφέρει. Θέλεις και τέτοιους παίχτες. Τους θέλεις. Ο Πάκου δεν θέλει τον Σαχώ για 20 λεπτά. Ναι. Για τόσο το θέλω. Δεν το θέλω για βασικούρα. Άμα είναι να περιμένω εγώ τα 30 λεπτά του Μαρτίνε. Να τον έχω στον πάγκο. Στον πάγκο να τον έχω. Τώρα να έχει ρεζέρβε. Ο Τόνσο ένα χρόνο, αν δεν πιάνει η γάμπα, ξέρω εγώ, η φτέρνα κτλ. Είναι καλό παίκταρο. Μια χαρά είναι και ο Τόνσο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι Fiat 128, δηλαδή αν τραυματίζεται συνέχεια. Αλλά σαν ποιότητα είναι πολύ καλό. Το προτιμάω από τον Μαρτίνεθ. Το προτιμάς, ε. Γιατί είναι και πιο μαμούνι στα γκολ. Ναι. Να ξέρει. Ναι, ναι, χώνεται ναι. Στην τρύπα σαν τον Ποντίκη, σαν τον ναι. Πέκα χώνεται στην τρύπα. Καλό. Λοιπόν, υπάρχει ζωή και μάλιστα ενεργή ζωή στον Άρη. Κινούνται ποδοσφαιρικά. Μα ασχολούμαστε με μύρλες και μιζέριες. Και αυτό νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά για τους. Είναι καλό. Είναι και εκεί κόσμο. Τρίτο στα εισιτήρια. Τρίτο στα εισιτήρια. Ομάδα καλή. Έτσι. Φτιάχνουμε νέα ομάδα να παίξουμε Ευρώπη του χρόνου. Και μιλάμε για παίχτες. Ο Άρης του λείπει ένα κύπελο. Να πάρει ένα κύπελο. Νομίζω ότι του χρόνου θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Στα 50 χρόνια μετά το. Ακριβώς, 50 μισό αιώνα, ε. Μισό αιώνα. 70-2020. Πρέπει να το πάρει του χρόνου. Πρέπει να πάρει κύπελο. Να πάρει ένα κύπελο. Να πάρει κύπελο. Πώς πήρε ο Πανιόνιας, πώς πήρε η Λάρισα από τις μικρές ομάδες, πώς πήρε η Καστοριά, να πάρει κι αυτός. Τι παγάσα, εσύ. Τι παγάσας είναι ρε εσύ. Λοιπόν, δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό κυπέλου στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, High Definition, πάω ΚΑΕΚ το Σάββατο χωρίς κόσμο αλλά με γεμάτο το πέταλο στο θέατρο Βεργίνα. Με μπύρα περιόριση, με ένα hot dog, με λαχνό για κληρώσεις, Α02, κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54344. Βεβαίως να σας πούμε ότι στα καταστήματα WIND λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service, το οποίο είναι ένα μέρος μιας νέας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα WIND, WIND Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε τα smartphone σας σε ένα κατάστημα WIND και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης παίρνετε και δώρο ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας.
Αμέσως τώρα Νίλς Χόλκερσον εδώ, έτσι. Πρέπει να πας και σε ένα Κύπρο. Πώς πήρε Καστοριά και ο Φερβίλ. Κλαίω ρε φίλε, κλαίω ρε με τον Παγάσα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα με Ηρακλή, με Champions League και με γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 μετά τις 9. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, είναι ξεπέραστος. Πώς λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο οι τρεις γη του Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής με ένα μεγάλο αφιέρωμα, μια σπάνια συνάντηση. Θα τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σαλονικιός, Άκου βρε φίλε, Της γυναίκας η καρδιάς. 8 εμφανίσεις από 17 Μαΐου. Εισιτήρια θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Τρίτο ημίωρο, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, Πασάκα μου. Σε λίγο θα δώσουμε και τον νικητή. Νικητής είναι σε λίγο, το μας το έφερε εδώ η Σμαράγδα. Για τα σούπερ μάρκετ, για το σούπερ μάρκετ ενός έτους. Τι να πόσο θα τα πάω, 180? Να, ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Ο Γρηγόρης, ο οποίος, τι, κάνα σου φτιάξω μικρόφωνο, λέει. Ναι. Παλίκαρος ο Γρηγόρης μας. Ο Γρηγόρης βέβαια. Θα κατέβουμε τελικό. Α, δεν κατεβαίνει τελικό ο Γρηγόρης. Εργατικός. Είναι, γιατί. Εργατικός. Τίμιος. Παλίκαρος. Αλτρουιστής. Αλτρουιστής. Ναι, ναι. Τρώει καλά, ξέρει να τρώει καλά, να πίνει bon καλά. Μπομβιβέρ. Γιατί δεν ρεύεσαι, ρε παιδιά. Τι τρώει το μεσημέρι. Σπανακοτυρόπιτα έφερα σήμερα. Μάλιστα. Σπανακοτυρόπιτα, γιατί είναι το παλικάρι, ξέρει να τρώει. Την πήρε τζάμπα για αυτό. Από εκεί, που, ωραία, εκεί να πάω να φάμε καμιά πιτούλα. Ποιο με ψάχνει πρωί-πρωί, ρε εσύ. Ποιο με ψάχνει πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Μάλλον ένα θέμα να σχολιάσουμε λίγο το μήνυμα. Α, τα πρωτοσέλιδα, μωρέ, την πρωτοσέλιδα. Όχι, όχι, τα θέλουμε τα πρωτοσέλιδα. Του φίλου μα του Σιώπη, του Μπάμπη. Τι λέει ο Μπάμπη ο Σιώπη. Καλημέρα, λέει Νικόλα, Κωνσταντίνε, με Μπέο λέει προεδράρα λέει, του χρόνου, λέει ο Ηρακλή Super League. Ναι. Και μην τον κλέτε, λέει. Ο Μπέο έχει δύο τεινά. Ή να πουλήσει το άφημί του στον Κομπότη. Ναι, θα γίνει Λεβαδιακό Βόλου. Ή να γίνει πρόεδρο στον Ηρακλή. Ή Ηρακλή Βόλου. Τι, το Βόλου πού θα τον πάμε. Θα τον ξεχάσουμε βέβαια στην πορεία. Ή να τον κάνει Πινδακλή. Πινδακλή, λε. Ναι. Εσύ. Ναι. Και, εδώ, και εδώ τώρα. Πίδνα. Το πίδνα, όχι πίδνα, πίδνα. Ναι. Τίθεται το ερώτημα. Ποιο ερώτημα. Η θύρα 10. Ναι. Λέει εμείς μόνοι μας. Ναι. Και μόνοι μας. Βγήκε ο Δηλμπέρης και λέει. Δηλμπέρης άλλα έλεγε χθες. Και λέει και εν μέρη εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Να το... Φυσικά. Το αγαπάει το ποδοσφαίρο. Ας αφήσουμε τους ρομαντισμούς. Ο Ηρακλής αν δεν καταφέρει να βρει τρόπο να είναι στην επιφάνεια. Αυτό καλό και πάει ξανά γάμα δέλτα. Ο Ηρακλής μπορεί να πηγαίνει αλφα εθνική με αυτό. Θα καταντήσει εθνικός. Κάτσε ρε, περίμενε. Εθνικός θα καταντήσει. Πυρός. Πρέπει να επιστρέψει άμεσα. Φτάνει. Ο Ηρακλής κάθε δύο χρόνια μπορεί να κλέβει τα λεφτά των ποδοσφαιριστών. Λες εσύ τώρα. Να παίρνει ένα άλλο αφημί και να παίζει αλφα εθνική. Ναι. Αφού δεν υπάρχει. Κόλπο λες. Αφού δεν υπάρχει νόμος που να τρέχει. Ηρακλής πρέπει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί πραγματικά τις προσπάθειες. Πάντως όσοι Ελληνοαμερικάνοι και το έλεγε εσύ με τον Βαραγιάννη. Με τον Βαραγιάννη το συζητούσαμε έξω, ναι. Λέγατε ότι όσοι Ελληνοαμερικάνοι ήρθαν στο ποδόσφαιρο. Ήταν εδώ. Ήταν, ξέρω εγώ. Παπαθανασάκης. Παπαθανασάκης. Ζαχουδάνης. Απατεώνας. Ζαχουδάνης. Απατεώνας. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος ο. Όσο λένε, δεν ξέρω αν είναι απαταιώνας του Καλατζίου, Κάλλας. Ο Κάλλας δεν είναι απαταιώνας, δεν είναι, δίνει λεφτά. Δεν δίνει λεφτά. Δεν δίνει λεφτά ο ποιον άλλον είχαμε. Και τον αυτόν, τον Παπαδόπουλο τώρα. Τέσσερις. Τον Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο. Και αυτός εγώ, έχει πάει. Η αγάπη μου είναι ο Ηρακλής. Άντε, αλλά. Ναι. Αλλά. Άμα ακούς Ελληνοαμερικάνο. Πάρ' τα μάτια και φύγει. Ένα πάνω από τη φαλάκα στούκα. Αυτό μα έτσι μπήσει, καρούβαλο θα σε φτιάξει. Άκου να δει τώρα. Ελληνοαμερικάνο, άμα ακούσει. Λες και βγήκε από το έλος εδώ. Ζαχουδάνη, απαταιώνα. Ναι. Λοιπόν, κρύφτηκε στην Αμερική. Ψάχνω να το βρουν. Το κουνούπι αυτό, φίλε, δεν είναι δολοφόνο. Θα εδώ ώσπου να σταθώ. Είναι γερή ομάδα και θα κάνω τις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Έρχονται εδώ πάνω γιατί μπορούν να μας κολλήσουν εύκολα. Δεν έχουν λεφτά αυτοί, δεν ψωμολισάνε. Λες, λέει θα πάμε στους άλλους, εμείς με λίγα θα γίνουμε μάγκες. Κατάλαβες, θα διαφημιστούμε κούτρα. Θα αφήσουν 3-4 μάγκες. Ναι, κάτω που να πάμε, τις κλωτσιές θα τους διώξουν οι άλλοι. Τις κλωτσιές, ποιος θα αφήσει εκεί. Ο Μαρενάκης θα τον αφήσει, ο Μελισανίδης θα τον αφήσει. Βέβαια, εντάξει, τώρα ευτυχώς για τον Πάο δεν μπορούμε να τα πούμε. Έχουμε Ιβάναρο. Έχουμε Ιβάναρο. Οι Ρώσοι μας εγκαταλείπουν τώρα στο. Πάλι μας εγκαταλείπουν αυτά που πάλι στο Μούχαλη που τα βρήκαμε αυτά. Μας εγκαταλείπουν. Τι στρατηγείο είναι αυτό εκεί το κρεπολείο, ναι. Στρατηγείο. Τι στρατηγείο είναι αγόρι μου. Με τους Τούρκους μας εγκαταλείπουν και οι Ρώσοι. Το ΝΑΤΟ εκεί η σύσκεψη μαζεμένοι όλοι μαζί μαζεύουν. Γεια σας μου όλοι μας αμείνουμε. Έχουμε ΝΑΤΟ αφού δεν φοβάμαι. Με το ΝΑΤΟ δεν μας φοβίζει. Δεν μας φοβίζει. Έχουμε ΝΑΤΟ, έχουμε ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γρήγορα πρωτοσέλιδα, να τα δούμε. Λοιπόν, ντροπή, Sport Time. Για ποιο πράγμα.
Θα κάνουμε τελικό και κλεισμένο των θυρών, φίλε. Αυτά δεν γίνονται. Είναι επίσημο. Πλέον το 1500 που κλείσεις. Άμα μου δίνει ο Ανδρώνης, θα πούμε μια μέρα τη σελίδα την πρώτη. Ναι, έχει πάω κάκι, ένα κύπελο και ντροπή. Και τον Βασιλιάδη. Θα το έγραφα. Τρέμει την Ελλάς ο Τσίπρας. Όπα, τρέμει την Ελλάς ο Τσίπρας. Για να δημιουργήσεις εντάσεις. Ερίσματα. Για να πω τι σκέφτονται οι κομμουνισταροί. Μάλιστα. Και τι λένε δεξιά και αριστερά. Sport Day. Χειρότερα δεν γίνεται. Ναι. Πάλι για τον τελικό. Φοβάται το τρύπημα ο πρωθυπουργός. Όχι, φοβάται. Αυτό θα βάζω. Και θα ξεπουλούσα, γινόταν χαμός. Live. Ναι. Γυαλίζει το μάτι τους. Ποιανού. Των Αεξίδων. Για ποιο πράγμα. Με τίποτα λέει δεν χάνουμε το τρίτο σερωί. Εκεί τα λοιπόν θα πάω. Πιο μικρή ομάδα. Ναι. Θα παίξει με τρία στόπερ. Θα βάλει τρία λες, ναι. Θα πάει να κλέψει το παιχνίδι. Μπορεί να το κάνει. Ναι. Δηλαδή, Χουλτ, Γκάλο, στις πλευρές. Οικονόμου. Σιγά σιγά πρέπει να πιάνουμε λίγο το αγωνιστικό, ναι, έτσι. Οικονόμου. Γιατί χθες σας άκουγα, ναι, με τον Σιώπη. Με το Σιώπη, ναι. Εάν είναι καλά ο Γιαννούλης, γιατί, ναι, έχει αυτό το ράγισμα στη μύτη, δεν νομίζω να το ρισκάρει, να χαλάσει τίποτα. Άντε. Θα αφήσει την τετράδα όπως συνέχεια. Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος και Γιαννούλης. Εκεί θα κουμπώσει. Το βαδρύ ο Γιαννούλης. Θα βγαίνει ο Λιβάη για τύπη από εκεί, τον περνάει σαν σπίτι. Εγώ σκέφτομαι μήπως βάλει κανένα Κάνια στα χάβ για να μπαλώνει. Αυτό σκέφτομαι να βάλει Κάνια και τον Ολιβέιρα. Και να καλύψει ποιον ο Κάνιας. Την πλευρά του Γιαννούλη. Ναι, την πλευρά του Γιαννούλη. Να σπάει με το δεξί, δεν πειράζει. Με το κουλό. Με το κουλό. Κουλό στο κουλό, ο κουλό, ναι, ο κουλέ. Ποιος και θα βάλει από εκείνη την πλευρά κάποιον να γυρίζει. Δεν βάλει. 90 λεπτά τη λέξη Κάνια δεν την άκουσα από την αναμετάδοση. Ναι, αλλά έκανε πολλά τρεξίματα. Όντω δεν είναι να άκουσε. Ζήκω, αλλά έκανε τρεξίματα. Λοιπόν, στην Άκου που υπάρχει αυτό το κλίμα ότι το παίρνουμε το κύπελο. Είναι την κατοχή τα Γιάννενα. Έφτανε με την κατοχή. Στην γραμμή τη περιοχή. Κατολάθη κάνα, τι κατοχή. Κατολάθη κάνα. Λοιπόν, τελικό Άκου Πάουκ θα γίνει στο Άκα χωρί κόσμο. Επιφοβούνται ακόμα και τι προσκλήσει. Σήμερα η ΕΠΟ θα αποφασίσει. Θα, έχουμε... κλίσεις, ναι, θα παίξει ταβερνόξυλο εκεί, να ξέρει. Εγώ... είπαμε και χθε για το ταβερνόξυλο. Θέλω να πάω κάτω. Σκουπόξυλο θα πέσει. Είναι να δω το ξύλο μεταξύ των 500 ώρων και να κάθομαι και να απολαμβάνω. Εντάξει, 500 θα είναι συγγενείς, φίλοι, κάποιοι VIP από τα διαρκείας. Είναι αυτοί που στη μέσα κλειδωμένοι. Κι άλλα χειρονομίες στους Λάρισσες κλειδωμένοι. Κλειδωμένοι. Τώρα θα είναι ξεκλείδωτη κειμένη και ιδέα όμως. Λοιπόν, πλάνο για τον Double έχει επίσης ένα θέμα, να το συζητήσουμε πώς μπορεί να κατέβει. Υπάρχει και η Λίσε Ερίκε, θα την πούμε στην πορεία. Θα το βάλει back. Όχι, όχι, back δεν τον βάλει. Θα το βάλει, δεν τον βάλει, αλλά πιστεύω ότι θα τον βάλει τον Ερίκε, ίσως και βασικό σε αυτό το μάτι. Σε τι, και ποιο... είναι κακός ο Ζαμπά, καταρχάς, τελευταία. Κάπου πρέπει να το μετάξει στην πάντα, δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Με τον... γιατί τριπλέτα θα είναι σίγουρα Πέλκας, Μπίσεσβαρ και ερωτηματικό. Πέλκας, Μπίσεσβαρ και Γιαννούλης δεν παίρνει κύπελο. Δεν παίρνω κύπελο. Όχι. Με αυτού θα πήρα ήτη τώρα, εσύ, Πέλκας, Μπίσεσβαρ. Δεν ξέρω τι πήρε, ναι, Ρεκουλιανέ. Ναι. Κύπελο με Πέλκα, Μπίσεσβαρ αριστερά, Πέλκα δεκάρι και Γιαννούλη back, ναι, δεν παίρνει εκεί κάτω. Φως. Το λέω εγώ αν το ξέρει. Αν πας με Γιαννούλη back, ναι, και βάλεις στο τρυπάκι να βάλεις τον Πέλκα. Και τι θες να αλλάξω όλη την άμυνα, ναι, να περάσω τον Νίγκασο, να τραβήξω τον Κρέσπο στην άλλη πλευρά, τι διέλυσα την άμυνα. Τι διέλυσα την άμυνα. Βάλε τον Γιαννούλη εσύ. Το Γιαννούλη θα βάλω. Το... εμείς κάναμε έρευνα στη Μαρμίτα χθες. Άντε. Και για πες. Προηγήθηκε το Κρέσπο αριστερό μπακ. Κρέσπο. Ίγκασον, Κρέσπο, Ίγκασον, Βαρέλα, Μάτος. Ναι. Από το Γιαννούλη, Κρέσπο, Βαρέλα. Αφού έχουν φαγωθεί εδώ, έχει φτιάξει φαν κλαμπ με το Γιαννούλη. Ναι, ο κουμπάρος έχει δίκιο. Τι θέλει να κάνει ο Γιαννούλης, ο Ροπέρτο Κάλλος να γίνει κατευθείαν. Τι ράγει η μύτη του. Ναι, ράγει η μύτη. Αφού φάγε γωνιά. Έφαγε γωνιά. Του στερνίθηκε και το χαρτομάτι ήταν βαρύ. Θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά γιατί μου αρέσει να το πιάσουμε το μπακ. Και η τριπλέτα πίσω από τον Τζούμπα ποια πρέπει να είναι γιατί σίγουρα θα είναι ο ένα Μπίσεσβαρ και ο άλλο Πέλκα. Δεν χαλάνε αυτοί οι δύο. Σφίντελφελτ, άστα. Τι Σφίντελφελτ, πού το θυμήθηκε το Σφίντελφελτ, αγόρι μου. Αυτό σε Κροάτι στο όπερ. Ναι, άμπραβο, μην του θυμάσαι όλου. Α τον άκουγα. Γιατί χθε Τζατζίκη έλεγε στο ράκι τη, δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό, σε παρακαλώ. Σφίντελφσκι. Σφίντελφσκι. Μπίσεσβαρ. Λιμιό. Ζάμπα. Αυτού θα βάζε. Αυτού θα βάζε εγώ. Και εσύ πάρε κύπελο. Ούτε Μπίσεσβαρ μέσα. Είπε Λιμιό, Μπίσεσβαρ και Ζάμπα. Μπίσεσβαρ δεκάρι. Έξω, ναι, Πέλκας. Έξω Πέλκας. Άστο τον Πέλκα. Καλό Τουρκία θα τον πω. Τι καλό Τουρκία, καλό ρε. Τουρκία. Τι ασύ έδωσε προχθές. Τώρα έδωσε. Θα τον βγάλω πάλι να ζεσταίνεται. Που γλίτσεσε από έφραγμα ο Τζιμόπουλος μέσα και το. Έκλεψε. Τι απαράτα με ρε. Κάτσε ρε. Κολάκι μου, να μην κάνω. Κωστάκι μου, κάτσε τώρα γιατί μου γύρισε μυαλά. Άμα γλιστράει ο άλλο και κάνει να δει, έχω φταίω. Τι να κάνω, πρέσινγκ, έκανα γλίστρε και πήρα την μπάλα. Τι πρέσινγκ, ρε, μόνο τι έπεσε. Σαν τη θεία βάση. Τώρα θα μα πει ότι έκατσα και άνοιξαν τα πόδια τα. Νόπα σαράν ήταν κι αυτό. Όχι, ρε, τι πόδια να ανοίξουν τα ψοφίμια εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Παζολίδης Κυριάκος. Καζολίν. Πα. Παζολίδης Κυριάκος. Κυριάκο! Κούλι! Κάτι ρουθούνι αυτός Κυριάκο. Κάτσε ρε μπαγάσα. Κάτσε ρε Θεόφοβε. Δηλαδή άκουσες το επίθετο και αμέσως το μυαλό σου πήγε στα ρουθούνια. Δηλαδή πόσα θες να με τρελάνεις. Παζολίδης! Έλα, καλημέρα, εσύ. Αυτός έλεγε σαν Παζολίδης. Κυλκίση με θα πει. Α, Κυλκισιώτης με μεγάλα ρουθούνια. Σαν τουρμπίνες από Boeing.
Δηλαδή άκουσε Παζολίδη και στο μυαλό μεγάλα ρουθούνια. Τετράγωνο κεφάλι, αφταρά, χειροδύναμο, καυγατζή. Ναλέτη, Γρουσούζη και Γρουσούζη. Όλα αυτά το Παζολίδη. Ναλέτη. Και όμω γίνεται, Γιώργο μου, τι αν θα ακούσει σήμερα. Άκουσε Παζολίδη και είπε θα έχει μεγάλα ρουθούνια ρε εσύ. Να με τρελάνε. Μηταρά. Εντάξει, μηταρά. Αφταρά. Γκουρσουσλάμα. Όλα σε αρά. Κοντό, δυνατό, χειροδύναμο. Με δάχτυλα σαν σουτζουκάκια σμυρνή. Αρά όλα. Κυλκή χέρο από εκεί μεριά. Ναι. Πολύτεχνο. Αν μα βγει κανένα δικηγόρο αυτό, μήμου άπτο. Αριανό. Εγώ λέω είναι τον τεχνό και Παζολίδης. Παζολίδης Κυριάκος, θα γίνει δικηγόρη με αυτά το όνομα. Δεν ξέρω. Ούτε δίκη δεν πάρει. Ούτε δίκη, χαζοδίκης θα γίνει. Λοιπόν, πλάκα, Κυριάκο, αγόρι μου σε λούσαμε όπως κατάλαβες. Yes. Άμε εγώ πρόεδρο δικαστηρίου τώρα, εγώ. Ναι. Και, δεν θες Παζολίδη. Δικηγόρος Παζολίδης. Ναι. Ναι. Με μεγάλα ρουθούνια. Ένοχος. Τι να πω, να σηκώνω το χέρι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και εγώ, παιδιά, παρετούμε. I quit, δηλαδή τέρμα. Ένοχος. 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 Με Παζολίδη δεν κερδίζει καμία δίκη σε χασοδίκης. Δεν λοιπόν, Παζολίδης. Μπορείτε να μπείτε και εσείς τώρα στο μέτρο.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και μη σταματάτε να παίρνετε μέρος στις κληρώσεις. Ξεκινήσαμε πάλι, όπως καταλάβατε από χθες. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τα ψώνια όλης της χρονιάς. Κληρώσεις έχουμε καθημερινά από τις 9 και 20. Ανά δύο ώρες βαράμε εδώ για να. Το φως τι λένε εκεί. Το φως δεν κάνει πίσω. Πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Η Παναθηναϊκή κληρονόμικη. Δεν κάνει πίσω ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε βήμα. Σε όσα και εξαγγείλει, στο χθεσινό δουσού του ΕΣΑΚΕ ζητήθηκε να αποσύρει την προσφυγή για τον παράνομο ορισμό. Όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ποιο πράγμα, γιατί πράγμα μιλάει. Ο Ολυμπιακός για τον μπάσκετ. Πάστε διάλογο. Ναι, φεύγω από μένα. Ο Αλεξίου πήρε το όπλο του, είπαμε Ολυμπιακός, ανώτερος θες. Και πουλάνε βόλεϊ το φως. Μα δεν παίρνει. Πού πήρε ο Ολυμπιακός κανονικό και θέλει να πουλήσει τώρα ο κληρονόμος. Ο Ολυμπιακός εμείς τον πάμε προτετραετία που έπαιρνε το double στο βόλεϊ. Παναθηναϊκούς πήραν οι εικόνες του Νικολαίδη. Παναθηναϊκούς άντρες. Παναθηναϊκούς άντρες. Ναι. Α, ναι, πήραν, ναι, πήραν. Αυτοί οι κληρονόμοι και έχουν το φως. Εντάξει, να κάνουν τώρα, έτυχε. Εσύ εδώ έχεις γαμπρό παοξί. Άλλο παοξί, άλλο γαύρο. Ναι, 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 σωστά. Δίνει μάχη ο Ολυμπιακός, όρμησαν για να στρίκει οι Βέλγοι. Σαν μεταγραφικά πουλάει ονόματα εδώ ο Ολυμπιακός. Κρούση για Βινίσιους. Καλύτερο πρωτοσέλιδο. Εντάξει, ναι, 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 καλύτερο πρωτοσέλιδο. Πιο ευανάγνωστο, πιο ωραίο είναι. Οι πράσινοι τους στείλουν όλοι. Είναι αυτοί οι τρεις. Αριστερά. Είναι οι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί. Αυτός ο Μεσσέας είναι Αγγελόπουλος. Και οι δύο, και οι δύο. Σαν το Βρυκόλακα είναι αυτό. Και οι δύο είναι Αγγελόπουλοι. Με τα μπασχετικά ασχολούνται. Ο Παναϊκός στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι ο μπαμπάς τους, ο παππούς που μαλώνουν. Ναι, 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 αυτοί, αυτοί. Ένας Βρυκόλακας ο παππούς. Λοιπόν. Παπα, είναι ανέραστοι αυτοί, δεν μπορώ να τους βλέπω. Ώρα για σπορ. Σαν μακίτες, ναι, παλιάς, ναι, γενιάς είναι. Α, δεν τους πας, Οι μακίτες, ναι, ανέραστοι. 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 Εκεί που πρέπει, λέει, στο γήπεδο που πρέπει μπροστά σαν για Σοφιά, λέει, θα περιμένουμε το κύπελο. Ναι. Συνάκτα έχουν κάνει στέψη, να ξέρεις. Εγώ τους ακούω, τους αφουγκράζομαι. Το κύπελο, λέει. Θα το κλέψουνε, ρε. Το κλέψουν, λες. Πάρε το κλέψουνε. Όχι, Μένεθ. Δεν θα κάνει το 4-4-2 το περσινό, θα είναι ανόητος. Ναι. Με το αλλάξει τα πετρέλαια. Πέρα και έχουμε κανένα γάμο. Σήμερα γάμος γίνεται σε ξένο περιβόλι την Κυριακή. Αίτητος. Δεν το έχει κάνει καμία ομάδα, είπα. Double. Με τρεις φορές. Σερή την ΑΕΚ. Σερή την ΑΕΚ. Άντε γεια. Είσαι... Θα βγαίνω στην Αριστοτέλου χωρί ρούχα τσίτσιτο. Καλά, αφήσε με. Μη. Ναι, 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 ναι. Καλά, θα κάνω κιόλα Κωνσταντίνο. Θα πιάσουν και οι ζέστε. Ναι. Εγώ θα φτιάχνα σε φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Βιάγκρα. Βιάγκρα. Με όνομα ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Και θα το παίρναμε εμεί και θα κυκλοφορούσαμε γυμνή στην Αριστοτέλου. Ναι. Και αν μα έλεγε τίποτα, λέγουμε ΠΑΟΚ. Πήραμε φαγά. ΠΑΟΚ ή σαφού θα λέγαμε. Αλλά. Και πάμε σε μερίδα που θα ξεπουλήσει. Αν δεν έχει ξεπουλήσει ήδη. Για να δω, 8,5 ώρα. 8,5 ώρα. 9,5. Για να δούμε τι, ναι, τι έχει. Πώς να μην πάρει πρωτάθλημα με τέτοια άμυνα, υπεράσει και αναφέρεται στον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Μάζο Βιρίνα και τον Πασχαλάκη. Έχει ένα τρομερό θέμα. Μου αρέσει που τα παιδιά κάνουν θέματα καθημερινά. Με την αλήθεια εδώ. Την αλήθεια, βέβαια. Η άμυνα δίνει τον τίτλο. Τρομερά σε όλους τα πρωταθλήματα για μένα. Ναι. Τρομερά στατιστικά αναλύσεις για τον φετινό πάγο. Εκτός από τα 14 γκολ που έφαγε. Ναι, 14. Πόσα γκολ βάλαν οι τέσσερις μαζί, μπορεί να πει η μέτρο σπορτ. Αυτό. Δηλαδή, ο Βιερίνια, ο Μάτο. Πέντε ο Βιερίνια. Τρία νομίζω ο Μάτο. Οχτώ. Δύο ο Βαρέλα. Δέκα. Δέκα. Και ένα πρέπει να έχει βάλει ο Κρέμ. Εκεί, εκεί είμαστε. Δηλαδή, φάγανε όσα γκολ, βάλανε. Φοβερό. Φοβερό. Για του αμυντικού. Φοβερό αντιστοιχώ. Δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως φάγανε όσα γκολ φάγανε. Ναι. Η τετράδα της άμυνας είναι φοβερό. Φοβερό, φοβερό σαν. Δεν ξέρουμε, αυτό πρέπει να μας το μάθει ο Ζαΐρης τώρα να ψάξει να βρει πόσα γκολ έβαλαν και αυτοί. Δεν μπορώ να το βρω και τώρα, εγώ σε λίγο. Αλλά... Αυτοί οι τέσσερις πόσα γκολ βάλανε είναι φοβερό, φίλε.
Ο Βιερίνια σου είπα 5 σίγουρα, νομίζω ο Μάτος 3 ή 4, ο Βαρέλα 2 έβαλε ένα στον Ατρόμητο και ένα τώρα. Ένα Κρέσπο οπωσδήποτε στον. Ένα βάλω Κρέσπο. Είμαι σίγουρο ότι έβαλε ένα Κρέσπο. Ναι. Αλλά μπορεί να βάλει και 2. Θα σου το πω σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, θα το βρούμε, ναι. Θα το βρούμε, θα το έχουμε. Ναι. Θα το έχουμε σε είναι λίγα... ωραίο στατιστικό. Ναι. Αφού ο άλλος έταξε πάντως τσιτσι ίδια στο τέλος ένας από Καστοριά λέει και δεν εμφανίζεται. Έχω ένα φίλο, τον Βάκο, ο οποίος δεν το ξεχνάει αυτό που είπε ο Καστοριανός. Θα το βαράω λέει για μια ζωή. Ο Καστοριανός θα γίνει μεγάλος δημοτικός σύμβουλος, ναι. Με καλή κοπέλα εκεί πέρα, υποψήφια δήμαρχο, ξεχνάω το όνομά της. Ναι. Κοπέλα είναι. Πλούσιο μπαμπά, έχει, δεν έχει ανάγκη να κλέψει η κοπέλα. Α, και είναι σε καλό. Είναι σε καλό αυτό. Σε καλό είναι και ο Γιάννης ο Διτσιράπης, έτσι. Και ποιο είναι η ομάδα, σε ποια ομάδα είναι ο Διτσιράπης. Πώς λέει. Κωνσταντίνο τον Καρπούζη, δημιουργική αλλαγή. Καρπούζης λέει. Καρπούζης, δημιουργική αλλαγή. Ναι, ναι, είναι σε. Ποια ηθοποιό λέγαν Καρπούζη. Καρπούζη, δεν τα ξέρω αυτά, Κωνσταντίνο. Α, εσύ τη λέγανε. Καρπούζη. Τζέννη Καρπούζη. Ευγενία Καρπούζη. Α, Ευγενούλα και όλα σκαφτίνα. Τζέννη, δεν τη λέγανε. Ναι, ναι, σωστά, Ευγενούλα. Σωστά, σωστά. Μπορεί να είναι και πολύ ξένη βέβαια. Εντάξει. Υπάρχει και αυτό. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, αν είναι και αυτό, έτσι είναι Κωνσταντίνο. Ήθιστε οι Τζενούλες να είναι Ευγενούλες. Ναι, 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 λοιπόν. Ποιο? Το φίλο σου λέει τον Τζαϊκτζή, πώς το είπες, τι είπες, δεν το άκουσα. Τον Τζακιτζή, Καρπούζη το λέγανε λέει. Ναι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα γκολ γιατί το υποσχεθήκαμε. 5 έχει βάλει ο Βιερίνια. 5. 3 ο Μάτος όπως το είπα με τη μία. 8. 2 ο Βαρέλα και ένα ο Κρέσπο. Έλα ρε φίλε. Κούλ, τα θυμόμαστε αυτά. 11. 11 γκολ έβαλε η τετράδα της άμυνας και έφαγε 14. Είναι φοβερό. Λέβη. Και άμα βαρούσε και κανένα πέναντι τον Πασχαλάκη θα βάζει και 12. Άσε να τον βάλει όπως έβαλε ο Σιώπης εσύ να πληρωθούμε. Τον να πληρωθούμε να γουστάρουμε. Και αυτό θα ήταν ένα ρεκόρ. Βάλανε όλη η 11 του Πάου γκολ. Ναι, ρε φίλε. Κακό δεν τον αφήνει. Δεν ήθελε ο Λουτσέσκου, σφίζει από σοβαρότητα. Δεν αφήνει τίποτα συντήρηση. Συντηρητικούρα, νέο φιλελεύθερο δημοκράτη. Άντε πάλι, φαγώθηκε να του ξεφωνήσει. Λοιπόν, ψάχνουμε τον Παζολίδη Κυριάκο με τα μεγάλα ρουθούνια. Τέλο. Αφταρά. Το κουνούπε μα μπει εδώ μέσα, στα μεγάλα ρουθούνια δηλαδή. Ναι. Δηλαδή μπορεί. Κογιώνεται, βρίσκει σπηλιά. Η μύγα είναι εξωγικό το ρουθούνι. Ο Μηταρά. Ακούς πώς κάνει ο Ταύρος, Ταύρος είναι. Ναι. Φυσάει, ξεφυσάει με τα ρουθούνια. Μπρουτόταυρο. Αυτός είναι ο Παζολίδης Κυριάκος. Εγώ λέω ότι είναι. Χειροδύναμος, κοντός. Εγώ λέω με ποντιακή αυτή, Χέρσο Κιλκής. Πολύτεκνος. Α, και πολύτεκνο τον έκανε. Εντάξει, ας μην βγει, τα είπαμε. Ναι. Ας μην βγει, αναλύσα. Ας, Κυριάκο, βγήκε, τα είπε ο Κωστής για σένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας ενημερώσουμε ότι στα καταστήματα Wind λασάρετε μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service, ένα μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σου σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη μέρα θα βρίσκετε στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Επίσης, παίρνετε δώρο και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Άμεση λοιπόν επισκευή στη δική σας συσκευή στα καταστήματα Wind αμέσως τώρα. Σμαράγδα Μπασάκου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τελευταίο ημίρο και με γραμμές. Πιάσουμε και τα διεθνή λίγο. Έχουμε Champions League. Ψάχνουμε τον Κυριάκο Παζολίδη. Καλημέρα, σε λίγο πάλι μαζί. Νικόλα μου, είσαι έξυπνο παλικάρι. Νομίζω ότι κατάλαβες ότι χθες τελείωσε το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες. Χθες τελείωσε το πρωτάθλημα για σένα. Ναι. Δεν κατάλαβες. Για σένα δεν ξεκίνησε και ποτέ κιόλας. Σωστά. Είναι πεθαμένο ο Βιερίνια με το Μάτος. Είναι στα πρόσφυγα υποκλιμία. Το καταλαβαίνεις. Εντάξει τώρα που 20 μέρες για κομπή θα έχουμε τα Χριστούγεννα. Τελείωσε σου λέω. Τελείωσε. Τέλος. Ναι. Θα το πάρεις εσύ, ε. Θα το πάρει, θα το πάρει άλλο. Θα το πάρει, θα το πάρει. Κάτσε λίγο αυτά, ρε να το κάνω ένα ρετρό στο τέλο χρονιά. Μελισανίδη τώρα βλέπει αυτά που γίνονται και γελάει. Ναι. Περιμένει. Ευτυχώ θα κρατούσε ο μαγά σα, έτσι. Θα κρατούσε ο μαγά σα ο Τσιράπη. Περιμένει ο Μελισανίδη. Πού είσαι, ρε Νικόλα. Πού είσαι, ρε ψυχούλα. Σε περιμένουν στο τέλο χωρί ρούχα, δεν βλέπουν κανένα. Λοιπόν, 0-0 το... έληξε το Μπαράζ, έτσι. Στο Λούπεν ναι. Γίνεται χαμός με το, με το βιντεάκι. Με τη συνέντευξη. Ναι. Και παρά το γεγονός ότι κόψαν 2-3, ναι. Προσθέσανε άλλα 2-3. Ωραία. Είχες πει. Ναι, έτσι. Προσθέσανε άλλα 2-3. Ναι. Και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, σε 3 μέρες, σε 2 μέρες, έχουμε 113.000. Μια χαρά. Μια χαρά. Views. Μια χαρά. Views. Δεν μάθαμε για τα views. Ρεκόρ, τους είπα εγώ. Θα τους κάνεις, βέβαια. Θα τους κάνω ρεκόρ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, δεν θα σας πω για ρεκόρ, θα σας πω ένα κόλπο. Για να ξεκονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Και είναι απλό. Μπαίνετε στη Volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One.
Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων να κάνετε το βραδάκι, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με τον Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκπτωση συνέπειας πάντοτε 10%. Έτσι απλά στο volton.gr ή στο 11300. Μπείτε λοιπόν volton.gr και θα απαντηθούν και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα δικά σας. Πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή. Ποια είναι τα δικαιολογητικά έτσι που χρειάζονται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One. Έχουμε γραμμές. Ωραίο ήταν αυτό με τον Κάκο, το κράτησες έτσι. Εγώ του είχα πει από το Δεκέμβρη, πιστεύω να κατάλαβες ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά αυτός μου βγάζει ψόφιο στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια μετά έκανε παπάδες, έτσι, έβαλε 5 γκολ. Βιερίνια. Έκανε παπάδες μετά. Σαν το πήρε μόνος του. Σαν Ουγγαρέζο, ήταν ο Λίστας. Ναι. Ναι. Ουγγαρέζο κουάτι, Επειδή δεν έπαιζε με εξτρέμ καθαρό πολλές φορές ο Πάοκ από εκεί, έκανε πολλά χιλιόμετρα και έφαγε και λίγες τρύπες. Μεγαλύτερη τρύπα από όπου ήταν στο Καραϊσκάκι. Με τον Κούτρι νωρίτερα, ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν έφαγε. Με τον Ποντένσε. Με τον Ποντένσε, ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί ήταν στο μοναδικό μας που ίσως εκτέθηκε. Δεν πήγε καλά, ναι. Και ο άλλος ήταν μεγάλος τριπλαδόρος, αλλά. Ως εκεί. Εκεί Μπουκαδόρος, ναι. Τριπλαδόρος, ναι. Γι' αυτό και στον Ολυμπιακό ψάχνουν εκεί, και ακραίους, έτσι. Εκεί ήθελαν να φόρσει τον Μπρίγιοβιτς αυτή, να τον φορτώνει και. Εκεί, εκεί χάθηκε το όλο κόνσεπτ. Λοιπόν, έχουμε γραμμές, τα 90 είναι δικά σας. Έχω και τον νικητή για την Βεργίνα, λίγο αργότερα θα σας τον δώσουμε. Το Βιερίνια του ταιριάζει πάντως ο ρόλος περισσότερο πλέον να έρχεται από πίσω. Το ξαναλέω. Μπορεί ο ίδιος 100 φορές να μας έχει πει και κατηδίαν. Θέλω να παίζω μπροστά, αλλά ο ρόλος του πλέον είναι. Ένα μάτσε έπαιξε μπροστά. Δεν μπόρεσε να βρει χώρο. Ναι, έφαγε κλωτσιά πολύ. Ναι, εύκολα τον προλαβαίνω. Ενώ από πίσω δεν τον έπρεπε. Είναι αλλού. Έτσι. Είναι πεθαμένο ο Βιερίνα με ντομάτος. Είναι στα πρόσφυγα. Υποθυμία. Το Νικόλα τι έβγαινε και έλεγε. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά, θα κάνουμε ένα CD το που θα ξεπουλήσει το καλοκαίρι. Ό,τι είπαμε θετικά και αρνητικά, ναι. Πρέπει να τα κάνουμε κάποια. Ναι, τα καλά που είπαμε. Όλα. Τα στραβά που είπαμε. Πάμε στον κόσμο να πούμε καλημέρες. Έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Πα. Γεια. Αυτά τα λέω εγώ. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώσονα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε, κύριε μου. Τι κάνετε, καλά είστε, παιδιά. Μήπως είσαι ο Κυριάκος ο Παζολίδης, όχι, ε. Όχι. Εγώ δεν βγαίνω πολύ συχνά. Καμιά φορά με τον Λαυτόπουλο έχω μιλήσει παλαιότερα, στο παρελθόν. Ο Τσούλαλίνκ είμαι, πανάφα. Τσούλαλίνκ, ακούγεσαι για Παναθηναϊκός. Έχεις ευγενική χρειά στο λόγο σου. Ναι. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρητήρια. Ναι. Θα δώσω συγχαρητήρια φέτος στον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα που πήρε. Πραγματικά ήταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά κιόλας από όλες τις άλλες. Mm-hmm. Το άξιζε όπως το άξιζε και πέρυσι, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να καταφέρει. Πέρυσι τα δικαστήρια αποφάσισαν. Τι να κάνουμε. Είναι λυπηρό που δεν θα έχουμε τελικό κυπέλλου με φιλάθλους. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου της χρονιάς σε κάθε προηγμένη χώρα. Εμείς κάθε νορμάλ χώρα. Εμείς δεν είμαστε νορμάλ όμως. Είμαστε λίγο. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Ναι. Όπως επίσης είναι λυπηρό που πέφτει κάθε χρόνο η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάθε χρόνο είμαστε πιο φτωχοί. Μπορεί μεν ο ΠΑΟΚ να πήρε άξια το πρωτάθλημα και να παρουσίασε υγεία από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα ήταν για το ανάθεμα. Ναι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Δηλαδή είμαι 50+. Mm-hmm. Θυμάμαι καλά τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 70, η δεκαετία 90 και ούτω καθεξής. Κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα, ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει, να έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα, καλύτερους ποδοσφαιριστές, καλύτερη οργάνωση και να βλέπουμε εμείς στη φύλαθη κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ να πρέπει να βρεις και εσύ επενδυτή για να ανέβει το επίπεδο. Φέτος ανέβηκε ο Άρης και μπήκε δυνατά. Πρέπει και εσύ να είσαι δυνατός, σαν Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πάντως ότι είναι σε ένα στάδιο. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας τι γίνεται στην ομάδα μου. Κανένας. Δεν μπορεί να πει ακριβώς τι γίνεται. Ναι. Έχω την αίσθηση όμως ότι γίνεται μια εκαθάριση. Ναι, φτιάχνεις κάτω την αρχή. Επειδή σε δύο χρόνια οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα μείνουν ορφανές. Με την αποχώρηση της ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός θα στεγαστεί εκεί όλα του τα τμήματα και θα υπάρξουν κάποιοι επιχειρηματίες που θα τον πάρουν. Απάντως φάτος κάνει και ότι γίνεται κάποια εκαθάριση. 2-3 χρόνια ακόμα. Παναθηναϊκέ, πες μου λίγο κάτι, έτσι είναι τα πράγματα. Ποιον υποστηρίζει τώρα στο τελικό, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Εγώ θέλω. Ναι. Το πάρει ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει 3-4 από τα θύματα και κύπελα σερί. Γιατί είναι καθαρά ανταγωνιστικό. Ναι. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει 15 κύπελα. 15 έχει, ναι. Άρα λες. Να έχουμε 18. 18. Να μην πάρουν οι άλλοι. Να μην πάρουν οι άλλοι όσο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τον πρόλαβα τη δεκαετία του 70 λίγο, γιατί
πολύ λίγο αμυδρά, ναι. Και βλέπουμε τώρα μια ομάδα η οποία έκανε το αίτητο. Ναι. Ενώ υπήρξαν ο ΠΑΟΚ εκείνης της δεκαετίας που πήρε ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα, ναι. Πραγματικά ήταν πολύ πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Και ήδη ο ΠΑΟΚ αυτής της δεκαετίας, τι δεκαετίας, τριετίας, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα, έτσι επίσης. Ναι, και θα μπορούσε να κάνει. Ό,τι πήρε σε μια δεκαετία εκείνη η ομάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ακόμα. Έλα, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Αντιολυμπιακός. Εντάξει, να σε καλά, να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Καλημέρα. Να πάμε και στον υπόλοιπο έτσι, κόσμο. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Καλημέρα. Όπα. Ω, μπούστερα μπόλα. Καλημέρα από το κρύο ψυχικό. Έτσι μας το κατάτησαν. Κρύο το μέρος μας το κατάτησαν. Βοριάδες, βροχές. Χάλια, ε. Ωραία πράγματα. Τι λένε οι Πορτογάλοι για τον Βιρίνια, εσύ που διαβάζεις. Τι είναι ένα άλλη επιτυχία εγχείρηση. Εντάξει. Αλλά μετά από 6 μήνες την μπάλα, κάνει. 6 μήνες μετά, έτσι. Τώρα καλό Γενάρη μάλλον. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να μπει σιγά σιγά προπονήσεις. Γενάρη, λέει το ψυχικό. Ναι. Ακούσου... Δεν μου λες, Κώστα. Μάλιστα. Δεν χθες λυπήθηκα το κυμπόκο, ρε γάμο, τον Αλέξανδρο. Γιατί? Πολύ, πολύ μας λείπει, πολύ μας λείπει. Εντάξει, μάλλον. Τι κάνετε, τι τα μην μιλάτε, τι. Μετά όταν ναι, έφυγε. Είχαμε κλάμα. Αν δεν μου λείπει. Ναι. Σου λείπει. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Ναι, ναι. Πώς έφυγε η Σουηδέζα πάνω, επιστρέφει μετά το καλοκαιρι... ναι. Καλοκαιρινές διακοπές και ναι, ναι. Τηλέφωνα ναι. Κλάματα, μάλιστα. Λες το έλεγε η Γνήσια ή... Ο, κανονικά το έλεγε. Του λείπει, ρε, εσύ. Κανονικά, ναι. Είναι καλό παιδί, εντάξει, φαίνεται. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Βέβαια έχουμε τέτοιο χαρακτήρα. Έχουμε ποιότητα, δεν είμαστε εμείς ότι να είναι σημαρμίτα. Έτσι. Αν σου έδινε τώρα αυτά που έδωσε ο Ιβάν στο Λουτσέσκο, θα μπορούσε να κοτσάρει τον ΠΑΟΚ. Όχι. Για τον χρόνο. Εγώ δεν μπορώ να κοτσάρω το σκύλο μου, ρε. Τον ΠΑΟΚ δεν κοτσάρω. Είσαι τρελός. Γιατί? Έχεις τρελαθεί. Τώρα καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Αυτός ο οποίος είναι προπονητής, είναι προπονητής. Εντάξει, θα κάνουμε κριτική εμείς τώρα. Εσύ, ο Λουτσέσκου είναι τρομερά επικοινωνιακός. Ναι, είναι επικοινωνιακός, αλλά έχει το χρήμα του. Εντάξει, κι άλλοι είχαν το χρήμα, αλλά ήδη συγκινόταν από τη Ρεγιάχνα. Ήταν εντελώς τσιμεντόλυθη. Τσιμεντόλυθη ήταν. Αυτό το θέλουμε σημαρμίτα. Το θέλω σημαρμίτα. Αλλά ήταν όμως, κοίταξε αυτός ό,τι ήθελε, έκανε και μερικές μεταγραφές ο ίδιος που βγήκαν όπως πήγε Τόσκα. Σιγά τη μεταγραφή ο Τόσκα. Άμα σ' αρέσει ο Τόσκα θα σε κόψω. Θα σε κλείσω. Τι κάνει ο Τόσκα. Ρε. Ο Τόσκα τον πήρα για μπακ και είναι καλύτερο στο στόπερ. Λέω ήταν προτίμηση του Λουτσέσκου, ρε Νίκο. Δεν μου αρέσει ο Τόσκα. Δεν είδα καθόλου προτίμηση του Λουτσέσκου. Του είπαν έχουν να πάρουμε δύο δανεικούς. Διάλεξα από αυτούς τους δύο. Εντάξει, μην τα θες τέλεια. Κλείσε, πάμε. Φύγε ψυχικό. Τα λέμε. Καλημέρα απ' όλα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Έλα. Νικόλα από την Αθήνα δεν ξεροκλίνει. Έλα ρε πατρίδα, πρώην γειτονιά μου. Σε ωραίο μέρος εγώ. Ωραίο, εκεί στο πάρκο του Άγιου Νικόλα απέναντι. Ξέρεις τι ωραία περνούσαμε εκεί. Ναι. Τώρα γέμισε όλο ξένους. Γέμισε ξένους και από πίσω ήταν τα κορίτσια εκεί στο συνδρομικό σαν. Ωραίο μέρος εγώ. Και έβγαινα και ρωτούσα, μαμά λέω τι κάνω αυτά τα κορίτσια εδώ πέρα. Λέει άστο τώρα. Ψέλνουνε το τροπάρι της Κασιανή. Κασιανή, άμπρα. Και η Κασιανή την ίδια δουλειά έκανε. Εντάξει, δεν κακό. Κακό αυτό. Λειτουργεί το Χριστό. Λειτουργεί. Γνώρισαν κανέναν φουκαρά να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Γεια λέγε φίλε. Λοιπόν, τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ναι. Το πι, παιδιά του άξιου πρωταθλητή. Όπα. Το αλφα, ανοίξτε τα φτερά σας αετή. Όπα. Το όμικρον, όλοι για την νίκη τη χρυσή. Το κάπα, καινούργια δόξα φέρε νικητή. Αυτά μόνος τα σκέφτηκε, σίγουρα. Μόνος μου. Είσαι παλίκαρο. Βέβαια. Μια μέρα καθόσουνα και προσπαθούσες να βγάλεις τη χάκια, έτσι. Βέβαια. Ήδη συγκράτησες η ξηροκρίνη, ρε. Είναι καλλιτεχνική. Φλέβα όλη. Τέχνη, ο πολιτισμός εκεί, η ξηροκρίνη. Από εκεί είναι τα σπάργα να βγαίνουνε. Ναι. Φιλιά, ξηροκρίνη τα λέμε. Γεια σας. Αυτό μια μέρα να το ετοίμαζε αυτό. Μην το υποτιμάς. Δυο. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Χρήστος του Μόναχο. Καλώς ο να. Νικόλα. Για πες του. Λοιπόν, μόλις πετάξαμε 4.500 ευρώ στον αέρα, στα σκουπίδια. Γιατί έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση. Για τα... Έχεις δίκιο, ό,τι για να πεις, ναι. 14 άτομα κλείσαμε αεροπορικά εισιτήρια, ρε φίλε, για το Σάββατο να πάμε και να γυρίσουμε Κυριακή. Έχεις δίκιο, αγορίνα, ό,τι λοιπόν, για πεις. Όταν αυτός ο άνθρωπος δεν σέβεται αυτά τα άτομα, όχι μόνο από το Μόναχο και γενικά που όλα... Είναι αυτό που ξέρω, κοιτά, ρε φίλε, σένα, Είναι ανίκανη. Λοιπόν, ψηφίζουν εδώ πολύ. Σιγά μην έρθει. Ποιος?
σιγά μην έρθει να ψηφίσει. Γιατί να ψηφίσω, ποιο να πάω να ψηφίσω. Κανονικά εσείς που μένετε στο εξωτερικό οι Έλληνες, ναι. Πρέπει να απαγορεύετε να άρχισετε να ψηφίσετε εδώ. Πρέπει να ψηφίσετε εκεί που μένετε. Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Αυτό, Ραπτόπουλε, αυτό είναι τώρα άλλη κουβέντα. Ναι, είναι εντάξει, είναι άλλη κουβέντα. Τώρα πέρα μας πει τον καλέ του φίλος, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω, δηλαδή στερεί τον κόσμο, όχι με γενικά αυτοί που έχετε αποξηθεί. Στερεί τον κόσμο, γενικά... φίλε, εντάξει, αλλά και ο κόσμος όμως δεν είναι φρόνιμος. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή και δεν είναι. Άσε, άμα. Εσείς. Μισό λεπτό, ρε. Οι πολιτικοί θέλετε να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Εσείς που τα σπάτε και μαχαιρώνεστε, είναι γιορτή για σας το ποδόσφαιρο. Ή βγάζετε τα οπαδικά σας άγρια ένστικτα επάνω, να πούμε, στο παιχνίδι. Για μισό λεπτό. Δηλαδή, είναι γιορτή το ποδόσφαιρο, γιατί δεν το κάνετε γιορτή εσείς και το κάνετε μπορντέλο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσείς το κάνετε γιορτή το ποδόσφαιρο ή το πάτε αλλού το έργο. Τι τύπου. Εσείς οι οπαδοί, ρε φίλε μου, εσείς οι οπαδοί, το βλέπετε σαν γιορτή το ποδόσφαιρο. Οι πιο πολλοί το βλέπουν, δεν το υπάρχουν όμως και ένα 20% που δεν το βλέπουν. Και ο άλλος φοβάται, μην τον τρυπήσει η Ελλάδα. Για το 20% την πληρώνει και το 80%. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φοβούνται. Άκου φίλε, άκου. Και εγώ, και εγώ αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα έκανες. Εάν έβλεπα τη συμπεριφορά της αστυνομίας στο Βόλο. Ήποπτη λες. Ήποπτη. Καραμπινάτα ύποπτη. Ναι. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας εκεί. Καραμπινάτα ύποπτη. Ναι. Την ευθύνη στο Βόλο την έχει μόνο η αστυνομία και κανένας άλλος. Γιατί αφήσανε εκεί το διάδρομο ανοιχτό. Ναι, ναι, ρε φίλε, και εγώ σου λέω ότι γιατί. Έτσι, ξέρω εγώ σαν πολιτεία. Αν μου διστήσουνε. Έτσι λένε οι κομμουνισταρέοι. Οι κομμουνισταρέοι λένε φοβόμαστε μη μας διστήσουν όπως στο Βόλο. Και έχουν δίκιο, φίλε. Παιδιά, για να τελειώνουμε του χρόνου, διπλή τελική και γεια σας. Δεν είμαστε για τίποτα. Για τα σκυλιά. Έχουν δίκιο. Απλώς είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι. Ας δούμε ένα κόκκινο λαμπάκι εκεί στην πόρτα και να χαίρεται ένα κόκκινο λαμπάκι. Φιλιά, αδερφούλη, χαιρετίσματα στη Γερμανία. Δυστυχώς είμαστε ανίκανοι να οργανώσουμε κάτι. Αν μας διορίσουν, καλή είναι. Καλή είναι. Ναι. Μας διορίσουν. Διπλούς τελικούς και ήρεμο κεφάλι. Αυτό που είπε ο Κουλιανός. Είναι το πιο ωραίο να πούμε. Τέλος, τέλος. Καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Νικόλα, παίρνω γιατί εχθές στην εκπομπή του Ρατόπουλου. Ναι. Εντάξει, ήθελα να πάρω να μιλήσω για το ΒΑΡ, να πω ένα θετικό που βλέπω εγώ στο ΒΑΡ. Το μεσημέρι τα είπε. Το μεσημέρι, ναι. Και ένα θετικό που βλέπω εγώ είναι ότι εξόφθαλμες φάσεις δεν θα δίνονται. Τα προσέχει πάρα πολύ ο διαιτητής εκεί. Ναι. Και σαν παοξής, μία φάση που θα σου έλεγα, σαν παοξής, έτσι. Ναι. Είναι το χέρι του Βιερίνια. Σε καμία περίπτωση δεν θα την άφηνε ο διαιτητής. Δεν θα άφηνε ο διαιτητής. Για τη Λαμία, λες. Το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία. Ναι, ναι. Το γκολ του Ολυμπιακού στον τελικό με τον Ατρόμητο. Ναι. Το βάρ φιλαράκι μου, θα λύσει 8 από τα 10 προβλήματα. Στα 2 θα έχουμε θεματάκι. Οκ, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ και λέω αυτή τη στιγμή είναι σοβαρό. Ότι μια φάση όπως πέρυσι που πήγε η ΑΕΚ στον τελικό, εκείνο το εγκληματικό χτύπημα πίσω στο Σβέρκο. Ναι, στη Λάρισα, λες. Στη Λάρισα. Δεν θα περνούσε τελικό, ναι. Όχι μόνο θα δινότανε, αλλά θα έπρεπε να αποβληθεί διαπαντός αυτός ο παίκτης. Συμφωνώ. Ή και φέτος, για να είμαστε δίκαιοι, τον γκολ του Αστέρα Τρίπολη θα το μετρούσανε στην Τρίπολη. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρουμε αν θα περνούσε, γιατί πολλοί λένε πάνε να το μηδενίσουν το θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα περνούσε ο Αστέρας. 1-0 θα ήταν το μάτς. Έτσι. Αλλά τον γκολ θα έπρεπε να μετρήσει. Αν είχαμε ΒΑΡ. Ναι, φυσικά. Ή στο τελικό του Βόλου θα έπρεπε πρώτα να δώσει το πέναλτι πάνω στο Γκάνιας. Και μετά δεν δάγαμε το offside. Αλλά θέλω να πω όμως κάτι στο Ραπτόπουλο. Ναι. Εχθές τον πήρε προτού το διάλειμμα, τον πήρε ένας αεξής, ο οποίος είπε συγκεκριμένα ότι χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Α, τον άκουσα κι εγώ, ναι. Μπράβο. Θυμάσαι τι είπε. Είπε ότι... Δεν το πήρε 50-50 ναι. Και του δώσαμε το κύπελο. Είναι τόσο μεγάλη χαρά του, ας πούμε, που μας δώσανε και το κύπελο και τόσο πολύ... Εγώ προσωπικά του λέω του φίλου του αεξή, ότι αν το έπαιρνα 50-50, αν το έπαιρνε η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν θα χαιρόμουν όπως χάρηκε αυτό στη θέση του. Εντάξει, λοιπόν, εκείνος ο φίλος θα πήγε, το πήγε πονηρά, γιατί λέει τώρα θα το πάρω εγώ, τα έχουμε μοιρασμένα, δεν είναι Κωνσταντίνα. Έτσι λέει, έτσι λέει. Ναι. Ο Ραπτόπουλος περίμενα να του πει, αν θυμάται, γιατί αυτή η φάση δεν έγινε με κάποιο ΒΑΡ, έτσι. Δεν είχε ΒΑΡ. Ποια φάση. Αυτό που έγινε, που ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ στο 90. Ναι. Δεν υπήρχε ΒΑΡ, Λαπτόπουλε, έτσι. Αν υπήρχε, τι θα γινόταν. Μισό λεπτάκι τώρα. Γκολ θα μετά. Εσύ παγκοσμίως θυμάσαι, παγκοσμίως, επόπτης και διαιτητής να έχουν πάρει απόφαση πίσω μετά από 5 λεπτά, χωρίς ΒΑΡ.
Ναι, να πεις ότι, να πεις ότι το είδα στο βαρ και άλλαξαν άποψη, δεκτό, αλλά άλλαξαν χωρίς βαρ, τίποτα, ξαφνικά. Είναι offside το goal, ναι ή όχι. Με ποια, βρε offside, όχι. Με ποιο βίντεο, με ποια δικαιολογία και οι δύο διαιτητές πήραν την απόφαση πέρσι. Εμένα αυτή είναι η αίστασή μου. Δικαιολογία, ποια είναι δικαιολογία. Του σφύριξαν ο Λιμπερόπουλος ότι είναι offside. Το είχαν... είδε το βάρο ο Λιμπερόπουλος. Είδε την τηλεόραση, σαν να είδε βάρο ουσιαστικά. Μπράβο. Σαν να είδε βάρο. Και είπε ότι είναι offside. Ναι. Μπράβο. Αυτό. Να είσαι καλά. Πάμε και γρήγορα σε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά του διαιτητή πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο. Ενώ ποιον δεν πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο. Το αρχιδιαιτητή πάνε στο ξέρω. Του Περέιρα, ναι. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο για να ανακοινώσω και τον νικητή. Γρήγορα, φίλε, έχει μισό λεπτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Νικολάκη. Φωτιάδες, πήγες στην μπάνια, εντάξει. Βρικολακάκι μου, πού είσαι, αγόρι μου. Εσύ είσαι βρικολακάκος. Δείσαι, πού είσαι. Θα έρθεις σήμερα για να σε δω τελευταία φορά εδώ στο Παρσαλινό. Θα έρθεις. Μπράβο τα αγόρι μου. Να έρθεις για να σε δω, γιατί μετά δεν είναι. Απλά θα είναι Αθήνα τώρα. Μπορεί να είμαι και στο γήπεδο. Μπορεί, μπορεί. Πού να είσαι, ρε, πώς θα πεις μέσα, ρε, μπαγάσα, στο γήπεδο. Έχω κάποιον από κάτω. Μπορεί, δεν ξέρω, γιατί με λέει. Να, επειδή μπαίνουν αυτοί, εκεί έχουμε το πρόβλημα. Την παίρνει όποιος θέλει τελικά. Κοδουστάκι μου, αγόρι μου, γλυκό αγόρι. Είσαι ένα γλυκό παγόβουνο, ρε. Με μένα, γιατί δεν μιλάς καλά, ρε, βουστί. Μη βρίσκεις. Γιατί, δεν. Όχι. Γιατί δεν μιλάς και στη Μαρμίτα έτσι κάνεις. Πάει να με μπερδέψεις. Σε απολαμβάνω γι' αυτό. Το ξέρω εγώ. Η ροή αυτή, έτσι, η ροή. Κυριακή, άκουσα χαιρετίσμα της Μαράγδαμα. Θα βγω την Πέμπτη. Αυτή η ροή. Το πρωί 7 η ώρα να κάνουμε μια ανακοίνωση να το πει και στο ράδιο. Έφυγες. Γεια σου, Φωτιάδη μας. Λοιπόν, ο φίλος που θα πάρει το φίλο του, τη φίλη του για να πάει να δει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο θέατρο Βεργίνα είναι ο Ζαμπάς Ιορδάνης. Ξάδερφος του λέω Ζαμπά. Ζαμπάς Ιορδάνης, ρε φίλε. Χοντρός, ο άλλος με τα ρουθούνια δεν βγήκε. Αφού τον έκανες και πού να βγει, και εγώ δεν θα έβγαινα. Με έκανες χίλια δυο πράγματα τώρα, βγω με τα ρουθούνια. Λοιπόν, κάπου εδώ κατεβάζουμε τα στοριά. Rap and cool αύριο πάλι το πρωί, 8 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε Γιάννη Διτσιράπη, το βουνό μας απέναντι, DJ Ditchy, όπου ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Αμέσως τώρα, γιατί επιστρέφουμε κανονικά σε ροή όλων των εκπομπών, γιατί χθες είχαμε στάση εργασίας. Ρωσική αρκούδα από το εξωτικό μακρινό Σότσι. Πούμα από τα βάθη του Αμαζονίου. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, μέχρι και τις 12. Εκεί τα ρολόγια θα σταματήσουν, γιατί η μπάλα θα πάει στη σέντρα. Τζόρτζιο Μπούζο επιστρέφει με άλλο αέρα. Γιώργο θα με λες. Γιωργάρας, ναι, με άλλο αέρα επιστρέφει. Καλό πρωινό σε όλους, καλό Μπούζο να έχουμε. Καλό πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Νίλς. Εδώ Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.